Φίλες και αγαπητοί φίλοι, είμαι η Θάλια Θεοδωρίδη και σας καλωσορίζω σε αυτό το live webcast με τίτλο «Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω? Η επαγγελματική επιλογή ως προσωπική Ιθάκη». Να σας ενημερώσω ότι το webinar θα καταγραφεί με ήχο και εικόνα. Διοργανώνεται από το Νηπιαγωγείο Μαυρουδίου Θεσπρωτείας, το Σημειολόγιο Science and Culture Hub, τα προγράμματα ψυχικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το ΕΠΑΛ Φιλιατών Θεσπρωτείας. Να υποδεχτώ τον κύριο Ευστράτιο Παπάνη, μόνιμο επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Την κυρία Μαρία Γιουμούκη, υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εκπαιδευτικό. Καλησπέρα, κυρία Γιουμούκη. Καλησπέρα και από εμένα. Τον κύριο Απόστολο Γατσέλο, διευθυντή του ΕΠΑΛ Φιλιατών Θεσπρωτείας, ο οποίος βέβαια τώρα έχει αναλάβει το live streaming της εκδήλωσης στο Facebook. Να καλωσορίσω επίσης τον συνεργάτη μου κύριο Μιλκιάδη Ντόβα, ποιητή και διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον οποίο... Καλησπέρα κύριε Ντόβα, με τον οποίο συνεργάζομαι στο σημειολόγιο. Άφησα για το τέλος, όχι όμως χωρίς λόγο, την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Μαυρουδίου, την κυρία Σπυριδούλα Ζάγκα. Καλησπέρα, κυρία Ζάγκα, καλώς ήρθατε. Κυρία Ζάγκα, πρέπει να σας εκφράσω μια γενική απορία που έχω εισπράξει από το κοινό όλες αυτές τις μέρες που επιμελούμε και συντονίζω τη διοργάνωση αυτού του webinar. Πώς δηλαδή ένα μικρό νηπιαγωγείο είναι ο βασικός διοργανωτής της απόψινής εκδήλωσης? Την χάρη να γνωρίζω βέβαια ότι το Νηπιαγωγείο Μαυρουδίου στην ακριτική Θεσπρωτεία κάθε χρόνο διοργανώνει σημαντικές εκδηλώσεις με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Πέρυσι μάλιστα επιμελήθηκα εγώ και συντόνισα τη μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε το Νηπιαγωγείο Μαυρουδίου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Μια ερώτηση λοιπόν που έρχεται αυθόρμητα σε πολλούς είναι: τι σχέση μπορεί να έχει ένα νηπιαγωγείο με τον επαγγελματικό προσανατολισμό? Σας ευχαριστώ, κυρία Θεοδωρίδη, για την ευκαιρία που μου δίνετε να απαντήσω σε αυτήν την ομολογουμένως γενική απορία. Εμείς οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Μαυρουδίου νοιαζόμαστε όχι μόνο τα παιδιά τη δεδομένη στιγμή που είναι μαθητές μας, αλλά και για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Νοιαζόμαστε επίσης και για την οικογένεια του παιδιού. Υπό αυτήν την έννοια επιδιώκουμε να πραγματοποιούμε δράσεις και σημαντικές εκδηλώσεις όπως η σημερινή, με απότερο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας και των οικογενειών τους. Και βέβαια, εμείς οι εκπαιδευτικοί εξελισσόμαστε μαζί τους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζάγκα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε απόψε μαζί μας μαθητές γυμνασίου και λυκείου, φοιτητές και πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας και βέβαια πολλούς, μα πάρα πολλούς γονείς. Το θέμα μας απόψε είναι «Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω?» Η επαγγελματική επιλογή ως προσωπική Ιθάκη και πράγματι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η λήψη επαγγελματικών αποφάσεων αποτελούν ένα μεγάλο ταξίδι, μια ιδιαίτερη και προσωπική διαδρομή για τον καθένα μας με εξελισσόμενη πορεία που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές μεταβάσεις και αλλαγές. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον σύγχρονο κόσμο, η αβεβαιότητα και το ρίσκο που βιώνουν οι άνθρωποι αποτελούν παράγοντες που τοποθετούν τη ζωή μας σε ένα πολυσύνθετο και πολυδύναμο πλαίσιο. Ζούμε πλέον όχι σε έναν σφαιρικό, αλλά σε έναν επίπεδο κόσμο που σαρώνεται από την τεχνολογία και τις επικοινωνίες, ενώ νέα εργασιακά μοντέλα αναδύονται συνεχώς. Οι εργοδότες αναζητούν εργαζόμενους που έχουν την ικανότητα να επικαιροποιούν και να αναβαθμίζουν εύκολα τις δεξιότητές τους. Με απλά λόγια, που μπορούν να μαθαίνουν, να ξεμαθαίνουν και να ξαναμαθαίνουν. Απόψε,
δεν θα μιλήσουμε για σχολές μόρια και μηχανογραφικά. Θα μιλήσουμε όμως για τη νέα πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας, για τις σύνθετες δεξιότητες προσωπικές, κοινωνικές, επιστήμης και τεχνολογίας, τις λεγόμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα, καθώς και τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για να μπορεί το άτομο να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας, πολύ πριν συμπληρώσει το μηχανογραφικό του. Και θα συζητήσουμε με τους εκλεκτούς ομιλητές μας πότε και πώς ξεκινά αυτή η διαδικασία. Οι ικανότητες αυτές είναι αλληλένδετες και η ανάπτυξη και η καλλιέργειά τους σχετίζεται με την προσωπική ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την απασχολησιμότητα των πολιτών στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Δίνουν έμφαση στην κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση των συναισθημάτων. Αν αρκετά χρόνια πριν ξεκινούσαμε την επαγγελματική μας ζωή με ένα επάγγελμα και καταλήγαμε στη σύνταξη με το ίδιο, σήμερα συχνά σε πολλές χώρες αυτό δεν ισχύει. Είναι πολύ συνήθες πια να κάνουμε μια εργασία διαφορετική από το αντικείμενο των σπουδών μας, ενώ η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν τελειώνουν με την απόκτηση κάποιου ακαδημαϊκού τίτλου. Η διαβίου μάθηση, η διαρκής κατάρτιση και η καλλιέργεια δεξιοτήτων θεωρούνται αναγκαία όπλα για τον σύγχρονο άνθρωπο. Οι δεξιότητες αποτελούν το παγκόσμιο νόμισμα του 21ου αιώνα, υποστηρίζει ο ΩΣΑ. Οι σύγχρονοι άνθρωποι τοποθετούν τις αποφάσεις για την επαγγελματική του ζωή ανάμεσα στα πιο σημαντικά ζητήματα της ζωής τους, καθώς η λήψη των επαγγελματικών αποφάσεων σηματοδοτεί την ίδια την προσωπική μας ηθάκη. Η πανδημία του COVID έφερε στο προσκήνιο πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο την αναγκαιότητα της γρήγορης προσαρμογής σε νέες εργασιακές, κοινωνικές και μαθησιακές συνθήκες. Αλλά για όλα αυτά θα μας μιλήσουν διεξοδικά οι απόψινοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας. Εργασιακές σχέσεις και επαγγελματικός προσανατολισμός μετά την πανδημία είναι το θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο μόνιμος επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κύριος Ευστράτιος Παπάνης. Θα πω δύο λόγια για τον κύριο καθηγητή. Ο κύριος Παπάνης γεννήθηκε στην Αγιά Σολέσβου. Σπούδασε ψυχολογία, παιδαγωγική φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμά του στην ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Reading της Μεγάλης Βρετανίας. Παράλληλα, έχει σπουδάσει δημοσιογραφία. Αναγορεύτηκε διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Θράκης και Ιωαννίνων και σχεδόν σε όλα τα ιδιωτικά κολέγια της Αθήνας. Σήμερα είναι μόνιμος επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδη εμπειρικής κοινωνικής έρευνας». Διετέλεσε επιστημονικά υπεύθυνος σε πλήθος κοινωνικών επιμορφωτικών δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει συγγράψει πλήθος επιστημονικών εργασιών και έχει εκδώσει 14 βιβλία, μεταξύ των οποίων «Αυτοεκτίμηση, θεωρία και αξιολόγηση» και «Ο θαμπωμένος καθρέφτης του εαυτού». Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στο πολυπληθές ακροατήριο. Χαίρομαι να βλέπω 318 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα επίτευγμα πραγματικά. Να πω και κάτι όμως. Τα βιβλία σήμερα, μάλλον προχθές, γίνανε 20, γιατί 6 βιβλία που γράψαμε μέσα από τα προγράμματα ψυχικής υγείας θα σας δοθούν στο τέλος δωρεάν, τουλάχιστον στην ψηφιακή τους μορφή. Οπότε ένα κάτι που θα αποκομίσετε, 6 ψηφιακά βιβλία, ελπίζω να τα διαβάσετε όλοι. Και αν το θέλετε και σε έντυπη μορφή, μπορείτε να το πάρετε από τις εκδόσεις Σιδέρη που τα έχουν. Και για να μπούμε στα της διάλεξης, θα αφήσω φυσικά την Μαρία να μιλήσει πρώτη. Θέλω στο τέλος της διάλεξης, όσοι από σας μείνετε, αν ακούσετε τα παιδιά σας να λένε ότι εγώ μαμά δεν θέλω να πάω στη στρατιωτική σχολή και δεν με ενδιαφέρει το ύψος,
αλλά θέλω να γίνω TikToker ή θέλω να γίνω YouTuber, να το δεχτείτε, γιατί αν προσπαθήσετε να μεταφέρετε αυτά που γνωρίζετε τώρα στα παιδιά σας, θα παράξετε δυστυχισμένα παιδιά. Το 50% της ευτυχίας είναι η επαγγελματική ζωή, το άλλο 50% είναι οι σχέσεις, θα μιλήσουμε γι' αυτό στο εκπαιδευτικό καφενείο, αλλά στις σχέσεις τα κάναμε μαντάρα. Επομένως, ας αφήσουμε τα παιδιά τουλάχιστον να είναι ευτυχισμένα επαγγελματικά, γιατί στη δική μου ομιλία θα δείτε ότι το να είσαι ευτυχισμένος επαγγελματικά σήμερα είναι επίτευγμα, κυριολεκτικά επίτευγμα, ειδικά στην Ελλάδα. Η κυρία Γιουμούκη θα μας εισάγει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, διαμόρφωση επαγγελματικής σκέψης στη μαθησιακή διαδικασία, τεχνικές και τρόποι ανάπτυξης. Να πω δύο λόγια για την κυρία Γιουμούκη. Είναι εκπαιδευτικός και ειδική παιδαγωγός. Απέκτησε το βασικό της τίτλο στα παιδαγωγικά από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος της μεταπτυχιακός τίτλος αφορά στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση του ίδιου τμήματος, ενώ ο δεύτερος μεταπτυχιακός της τίτλος αφορά στην εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Από τον Ιούνιο του 2021 είναι υποψήφια διδάκτορα του τμήματος κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει ολοκληρώσει διετή μετεκπαίδευση στη λογοθεραπεία, τη συμβουλευτική και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και ΔΕΠΗ και κατέχει πιστοποίηση γνώσης συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille. Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα επεξεργασίας ψυχικού τραύματος παιδιών και εφήβων και είναι πιστοποιημένη από τον ΝΕΟΠΕΠ στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Κυρία Γιουμούκη, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Θεοδωρίδη και για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον webinar και για την παρουσίαση. Με τον καθηγητή όσες φορές συμμετέχουμε σε ημερίδες συνεργαζόμαστε τόσο καλά που ανταλλάσσουμε τις θέσεις μας, γιατί τα θέματα και οι απόψεις είναι ακριβώς οι ίδιες, οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει θεωρούμε ότι δεν υπάρχει και διαφορά. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου το πολυπληθές κοινό. Να συμπληρώσω ότι μαζί μας βρίσκεται η συνεργάτηδα και υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, η κυρία Καραβάση, γνωστή και στον κύριο Ντόβα μέσα από τα προγράμματα, η οποία και θα συμπληρώσει και θα μας βοηθήσει με τις γνώσεις της να δούμε κάποια πράγματα επιπλέον για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, για το coaching και τον θεσμό του μέντορα που πλέον σιγά σιγά μπαίνει στα σχολεία, οπότε καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να έχουν μια πρώτη άποψη και επαφή. Όπως σας ανέφερε και η κυρία Θεοδωρίδη, το θέμα που θέλω να θίξουμε και να συζητήσουμε κυρίως, δεν είναι στόχος να έχω μόνο εγώ το λόγο, είναι οι τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός σαν έννοια υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ακούμε και από τα δικά μου σχολικά χρόνια και από τα παλαιότερα σχολικά χρόνια. Υπήρχε ένα μάθημα γνωστό, το λεγόμενο ΣΕΠ, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που μέχρι πρότινος ήταν, θα λέγαμε, η ώρα του παιδιού. Και το λέω τόσο άκομψα, γιατί επί της ουσίας δεν γινόταν καμία δουλειά, καμία υποστηρικουλευτική στα παιδιά αυτά, στα παιδιά που ολοκληρώνουν τα σχολικά χρόνια και θέλουν να μεταπηδήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τις νέες συνθήκες και με τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα που ελπίζουμε να είναι και μόνιμες και να γίνουν και πάρα πολύ γρήγορα, ο θεσμός του μέντορου και του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού τίνει να γίνει μόνιμος στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο και στο λύκειο δηλαδή, όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι μόνο θέμα συμβούλου, είναι θέμα και άλλων ειδικοτήτων, είναι και θέμα ψυχολόγων, είναι και θέμα κοινωνικών λειτουργών, όμως
Θέλω να σκεφτούμε ότι ο βασικότερος ρόλος σε ένα σχολείο είναι αυτός του εκπαιδευτικού και όχι γιατί το σύστημα πρέπει να είναι δασκαλοκεντρικό, απλά γιατί είναι αυτός η βάση, είναι αυτός ο οποίος θα λέγαμε κινεί τα νήματα, έχει επαφή με όλους τους μαθητές πολλές ώρες μέσα στην ημέρα και κάποιες φορές περισσότερες ώρες από ό,τι έχουν οι ίδιοι οι γονείς. Ο ρόλος του δεν είναι μόνο στην διδασκαλία ή στη μεταλαμβάνευση γνώσεων, είναι και στην διερεύνηση των χαρακτήρων και της προσωπικότητας των παιδιών. Έχει τη θέση συμβούλου, έχει τη θέση ψυχολόγου, χωρίς να θέλω να θίξω τις ειδικότητες, απλά είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει τα μηνύματα των παιδιών, βρίσκεται μπροστά σε περιστατικά, είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα, είναι αυτός που γνωρίζει όλη τη σύσταση της τάξης και του σχολείου. Επομένως, είτε μιλάμε για πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινώντας από τον νηπιαγωγείο, είτε για δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός, ο καθηγητής είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να έχει και γνώσεις συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι όλοι πρέπει να είναι εξειδικευμένοι ή να έχουν πολλά πτυχία ή πολλές μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όμως οφείλει να γνωρίζει βασικά στοιχεία του επαγγελματικού προσανατολισμού και σίγουρα να είναι πολύ καλός γνώστης των σημερινών δεδομένων και της σημερινής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Όπως σας ανέφερε και ο κύριος Παπάνης προηγουμένως, πολύ βασικό δεν είναι μόνο να έχουμε στο νου μας ποια επαγγέλματα είναι αυτά που σήμερα έχουν μεγάλη ζήτηση, αλλά να είμαστε πολύ καλοί ακροατές των παιδιών. Των παιδιών μας σαν γονείς, των παιδιών μαθητών σαν εκπαιδευτικοί. Αν ακούσουμε αυτά τα παιδιά και εφόσον έχουμε και την δυνατότητα να αναγνώσουμε τις δεξιότητές τους, να είμαστε σε θέση όχι μόνο να τους συμβουλεύσουμε, αλλά να είμαστε και για αυτούς οι μέντορες που θα τους οδηγήσουν στην καλύτερη επαγγελματική επιλογή. Η επαγγελματική πληροφόρηση είτε γίνεται στο σχολείο, είτε γίνεται στο σπίτι, είτε γίνεται στο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών, πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να είναι πλήρως αντικειμενική, ακριβής και απαλλαγμένη από διάφορου είδους προπαγάνδες. Η προπαγάνδα όχι με την κακή απαραίτητος έννοια, αλλά και με την έννοια, για παράδειγμα, της οικογενειακής, θα λέγαμε, κληρονομιάς. Η οικογενειακή κληρονομιά στα επαγγέλματα αφορά στο επάγγελμα που κάνει η μαμά ή ο μπαμπάς και θέλει απαραίτητα το παιδί, ο γιος ή η κόρη να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Αυτού του είδους η πληροφόρηση στα παιδιά ή η παρότρινση αποτελεί μια μορφή προπαγάνδας. Όταν λοιπόν αναλάβουμε τον ρόλο του συμβούλου, είτε όπως σας ανέφερε ως εκπαιδευτική, είτε ως γονείς, θα πρέπει να είμαστε πλήρως αντικειμενικοί. Και για να είμαστε αντικειμενικοί, θα πρέπει πρώτα να ακούσουμε το ίδιο το παιδί, τον μαθητή, και στη συνέχεια να μπορέσουμε να τον καθοδηγήσουμε. Η οποιαδήποτε ενημέρωση, πληροφόρηση, είτε την δώσουμε εμείς, είτε οι γονείς, είτε το κοινωνικό περιβάλλον, θα πρέπει να παρουσιάζει και τα θετικά και τα αρνητικά των επαγγελμάτων. Κάθε επάγγελμα έχει και αρνητικά και θετικά σημεία, έχει συγκεκριμένες ανάγκες, έχει συγκεκριμένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, έχει συγκεκριμένες προοπτικές εξέλιξης, οι οποίες πάντα καθορίζονται από το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον μιας χώρας, αλλά και από τις διαρκείς εξελίξεις. Επομένως, όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην γενικότερη ενημέρωση που γίνεται περί επαγγελματικού προσανατολισμού. Η επαγγελματική πληροφόρηση στο σχολείο, για να επικεντρωθούμε αρχικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, δεν είναι μόνο σημαντική για τους ίδιους τους μαθητές. Είναι σημαντική και για τους γονείς.
Για παράδειγμα, το σημερινό webinar έχει έναν πολύ ωραίο ρόλο, όχι μόνο για να πούμε εγώ και ο Παπάνης, η κυρία Καραπάση, κάποια επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα, αλλά γιατί υπάρχουν γονείς και εκπαιδευτικοί που θα ακούσουν κάποιες πληροφορίες και θα μπορέσουν να τις εφαρμόσουν στη δική τους δουλειά, είτε ως γονείς είτε ως εκπαιδευτικοί. Πολλές φορές οι ενημερώσεις ή τα σεμινάρια που μπορεί να γίνονται από σχολεία, τα webinars, δεν την κάνουν αποδοχής. Και δεν τη χάνουν αποδοχής από γονείς ή εκπαιδευτικούς, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλή συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας. Κάτι το οποίο εν τέλει επηρεάζει και τους μαθητές. Επομένως, όλο το κομμάτι της επαγγελματικής πληροφόρησης μένει πίσω. Επομένως, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η αλλιώς επαγγελματική πληροφόρηση, που είναι εξίσου σημαντική για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, δεν αποτελεί μόνο τη διαδικασία παρουσίασης πληροφοριών, το να πούμε ποια επαγγέλματα υπάρχουν σήμερα, ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά τους, αλλά να πραγματοποιήσουμε συμβουλευτικές συνεντεύξεις, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη ακρόαση, διενέργεια ασκήσεων αυτογνωσίας, αυτοεκτίμησης και πάρα πολλά πράγματα που θα τα πούμε και στη συνέχεια. Είναι δηλαδή μια ακολουθία ενεργειών. Δυστυχώς, όπως σας ανέφερα και στην αρχή, το μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, το γνωστό ΣΕΠ, είτε δεν γινόταν καθόλου, είτε γινόταν με το πρώτο σκέλος, δηλαδή της παρουσίας πληροφοριών. Επομένως, αυτό που τώρα προτάσει η αγορά εργασίας και οι ανάγκες της κοινωνίας, είναι αυτό το μάθημα μαζί με την παρουσίαση των απαραίτητων πληροφοριών να εισάγει και τον ρόλο του μέντορα, του συμβούλου, του ανθρώπου αυτού που θα μπορέσει να ακούσει τα παιδιά, να πάρει τις κατάλληλες συνεντεύξεις, να δημιουργήσει την συμβουλευτική διαδικασία και να εφαρμόσει μαζί με τα παιδιά διάφορες ασκήσεις, διάφορες δραστηριότητες που στόχο έχουν για αρχή να δείξουν τις ικανότητες και τις επιθυμίες των παιδιών. Να περάσω λίγο στους φορείς. Το κομμάτι της επαγγελματικής πληροφόρησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού, αναλαμβάνουν σίγουρα οι εκπαιδευτικοί, σίγουρα οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, οι σχολικοί ψυχολόγοι, αν και εφόσον υπάρχουν στα σχολεία, ή άλλοι ειδικοί σύμβουλοι μορφωμένοι σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Μιλώντας για κατώτερες βαθμίδες, για την πρωτοβάθμια δηλαδή εκπαίδευση, τον υπηαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, ο εκπαιδευτικός, όπως σας ανέφερε και πριν, που έχει τον βασικότερο ρόλο στην βαθμίδα αυτή, αναλαμβάνει να μοιήσει τους μαθητές στην επαγγελματική ζωή και στη χρησιμότητα των επαγγελμάτων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και μέσα στο πλαίσιο της διδασκαλίας, δηλαδή κατά τη διάρκεια των διάφορων μαθημάτων που αναπτύσσονται στο σχολείο, αλλά και με δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν είτε σε συνεργασία διαφόρων τάξεων εντός της σχολικής μονάδας, είτε σε συνεργασία με άλλα σχολεία, είτε σε συνεργασία με δημόσιους ή άλλους ιδιωτικούς φορείς. Μιας και η αφορμή της σημερινής ημερίδας είναι να δούμε κατά πόσο τελικά η επαγγελματική σκέψη ξεκινάει από τον υπηαγωγείο, δηλαδή μιλάμε για την προσχολική ηλικία και για την πρώτη τη σχολική ηλικία, να ξεχωρίσουμε δύο βασικούς πυλώνες. Την αρχική μοίηση πληροφόρηση και την ανάγκη. Η ανάγκη δεν υπάρχει στον υπηαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο. Υπάρχει όμως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κυρίως στις τελευταίες τάξεις του λυκείου. Εκεί υπάρχει άμεση ανάγκη τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού πριν την είσοδό του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην αντίπερα όχθη, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο, αυτό που γίνεται είναι και αυτό που σας ανέφερα, δηλαδή η μοίηση σιγά σιγά στην επαγγελματική ζωή.
ακόμα οι δραστηριότητες που γίνονται στο νηπιαγωγείο που αφορούν την αναγνώριση των επαγγελμάτων, την ονομασία των επαγγελμάτων ή ακόμα και οι απλές ερωτήσεις που στα μάτια μας είναι απλές, αλλά για τα παιδιά δεν είναι καθόλου απλές, το τι επαγγέλμα κάνει η μαμά ή ο μπαμπάς, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ένα παιδί αρχίζει και ξεχωρίζει την επαγγελματική ζωή από την προσωπική ζωή ή την, εν πάση περιπτώσει, την ζωή στο σχολείο, όταν αναγνωρίζει τι είναι αυτό ακριβώς που κάνουν οι γονείς όταν φεύγουν από το σπίτι. Ένα παιδί το οποίο γνωρίζει το επάγγελμα της μαμάς και του μπαμπά με λεπτομέρεια και όχι μόνο με την ονομασία, είναι το παιδί αυτό που σιγά σιγά έχει μπει στην επαγγελματική ζωή και αρχίζει και αναγνωρίζει την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να έχει κάποιο επάγγελμα. Με ό,τι απολαμβές ηλικίες ή ηθικές υπάρχουν. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από κάποιες απλές, πολύ απλές ερωτήσεις του τι δουλειά κάνει η μαμά, ο παπάς, τα αδέρφια, αν υπάρχουν μεγαλύτερα αδέρφια ή συγγενείς. Να δούμε λοιπόν ότι το παιδί αναγνωρίζει τι γίνεται εκτός σπιτιού. Αυτό μπορεί να συνεχιστεί και στο δημοτικό. Στο δημοτικό εκεί τα πράγματα είναι περισσότερο ξεκάθαρα. Τα παιδιά πλέον δεν ασχολούνται με το πώς ονομάζεται το κάθε επάγγελμα ή δεν έχουν την ανάγκη να μάθουν πώς ονομάζεται το κάθε επάγγελμα. Έχουν όμως την ανάγκη να συνδέσουν τα διάφορα γεγονότα που ακούν είτε από τις ειδήσεις είτε από τα νέα που μεταφέρουν οι γονείς στο σπίτι ή οι συγγενείς με τα επαγγέλματα. Επομένως, εδώ σιγά σιγά χτίζεται μία πρώτη ανάγκη σύνδεσης του επαγγέλματος με την καθημερινή ζωή και με τις υπάρχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Δυστυχώς, δεν είναι ακόμα εδώ ξεκάθαρα τα πράγματα στο τι ακριβώς θέλουν τα παιδιά να ακολουθήσουν τελειώνοντας και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό που ξέχασα να αναφέρω κιόλας είναι ότι υπάρχει μια ουτοπική σκέψη για το μελλοντικό επάγγελμα. Ένα παιδί στο νηπιαγωγείο ή ένα παιδί στο δημοτικό μπορεί να γράψει σε ένα λεύκομα ή στην έκθεση της πέμπτης και έκτης δημοτικού το επάγγελμα που θέλει να κάνει ή που φαντάζεται να κάνει τελειώνοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όμως αποτελεί μια ουτοπική σκέψη γιατί επηρεάζεται από τις πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον, το οικογενειακό, το κοινωνικό, το σχολικό και δημιουργεί μια ουτοπική εικόνα για επαγγέλματα τα οποία πιθανά όταν εκείνο ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να μην υπάρχουν ή να είναι στη δύση του. Επομένως, η δουλειά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι να μοιήσει τα παιδιά στην επιλογή του σωστού ή του κατάλληλου για εκείνα επαγγέλματος, αλλά να δώσει όλες αυτές τις πληροφορίες, τα ενάψματα και να κάνετε για να μπορέσουν σιγά σιγά τα παιδιά να δημιουργούν αυτή την επαγγελματική, όπως λέμε, σκέψη. Όπως ανέφερε και προηγουμένως, στη μέση εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι ανάγκες για επαγγελματική πληροφόρηση είναι μεγαλύτερες. Και εκεί απαιτείται λεπτομερέστερη παρουσίαση των επαγγελμάτων. Για τον λόγο αυτό, και όπως ανέφερα, υπήρχε και υπάρχει ακόμα το μάθημα, με συγχωρείτε, του επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι απαραίτητος ο ρόλος ενός καθηγητή, ο οποίος έχει επιμορφωθεί σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μπορεί με τις γνώσεις να βοηθήσει τους μαθητές στη διαδικασία εξερεύνησης και επιλογής επαγγελμάτων και σίγουρα σε συνεργασία με τον ψυχολόγο του σχολείου, με τον κοινωνικό λειτουργό ή με μια ειδικότητα που έχει εκπαιδευτεί στον επαγγελματικό προσανατολισμό να βοηθήσει να συμβουλεύσει τα παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι καθηγητές δεν αποτελούν σημαντική πληροφόρηση. Ίσα-ίσα, αυτό που λέμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι η πληροφόρηση των παιδιών, των μαθητών μας, με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, και αφού έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε την κριτική σκέψη των μαθητών, που αποτελεί και ένα πολύ δύσκολο στάδιο στη μαθησιακή διαδικασία, τότε τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να στοιχειολογήσουν, να δουν τις πληροφορίες που έχουν λάβει, ούτως ώστε να μπορέσουν να κάνουν και την κατάλληλη επιλογή. Στις τάξεις ειδικότερα του λυκείου, το έργο της επαγγελματικής πληροφόρησης, όπως σας είπα, μπορεί να συνδυαστεί πάρα πολύ ωραία με ειδικές ημερίδες, με ενημερωτικές εκδηλώσεις, με οτιδήποτε μπορεί να διοργανώσει το σχολείο σε συνεργασία με γονείς και άλλους φορείς, όπου εκεί συμμετέχουν σύμβουλοι, ψυχολόγοι και συναφείς ειδικότητες, οι οποίες επισκέπτονται ανατακτά χρονικά διαστήματα τα σχολεία. Οι ημερίδες, όπως και οι σημερινοί, δεν γίνονται άπαξ. Οι ημερίδες στα σχολεία, είτε αφορούν ενημέρωση μαθητών, είτε αφορούν ενημέρωση γονέων, είτε εκπαιδευτικών, θα πρέπει να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, για να υπάρχει μία ροή και στην πληροφόρηση, αλλά και στην εκμάθηση των διαδικασιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Σίγουρα αυτό αποτελεί και μία από τις πιο καλές, θα λέγαμε, τεχνικές επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και ανάπτυξης της επαγγελματικής σκέψης. Εάν μία πληροφορία δίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα και με πολύ συγκεκριμένες τεχνικές, τότε αυτή η πληροφορία γίνεται κτήμα των παιδιών και μπορούν να τη διαχειριστούν στην οποιαδήποτε ανάγκη, και συγκεκριμένα εδώ στην έβρεση, στην επιλογή της κατάλληλης σχολής και κατ' επέκταση επαγγέλματος. Αυτό που ρωτούν, και από ό,τι είδα και πριν και στο chat και στο Q&A, είναι ποια είναι τελικά η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει μια επαγγελματική πληροφόρηση. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η επιλογή του επαγγέλματος σίγουρα δεν ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Τα παιδιά δηλαδή σε αυτή την ηλικία δεν είναι σε θέση να επιλέξουν το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν, και σίγουρα δεν έχει συνάφεια αυτό που επιλέγουν ή που νομίζουν ότι επιλέγουν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού ή στον νηπιαγωγείο με αυτό που εν τέλει θα ακολουθήσουν. Ένα παιδί κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών πλάθεται, και πλάθεται τόσο ως προσωπικότητα και ως χαρακτήρας, όσο και ως άνθρωπος με γνώσεις, άνθρωπος καταρτισμένος. Επομένως, ενώ το νηπιαγωγείο έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει, να δει τις δεξιότητες, τις κλίσεις των παιδιών, εν τούτης αυτές δεν είναι απαραίτητο ότι θα μας δείξουν τελικά τι επάγγελμα θα κάνει το συγκεκριμένο παιδί στο μέλλον. Ψυχοπαιδαγωγικές αρχές του επαγγελματικού προσανατολισμού, η θεωρία δηλαδή που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον επαγγελματικό προσανατολισμό μέσα από έρευνες, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κατάλληλη ηλικία για την ενημέρωση του ατόμου και τη μίση του στην επαγγελματική ζωή. Σίγουρα όμως, όσο πιο νωρίς ξεκινάμε αυτή την πληροφόρηση, τόσο πιο εύκολα ο μαθητής αρχίζει σιγά σιγά να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα, και στη συνέχεια στην εφηβική και στην νεανική ηλικία θα δώσει έμφαση στις εξελίξεις αυτές, αφού έχει κατανοήσει το διαχωρισμό της προσωπικής ζωής, της σχολικής ζωής, της επαγγελματικής ζωής, και πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και επηρεάζονται από τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, τότε κατά την εφηβεία και την νεανική ηλικία θα μπορέσει να κάνει μία πρώτη επιλογή. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να έχουμε πάντα στο μυαλό μας αυτό που πιθανά έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή αλλαγή επαγγέλματος. Δεν σημαίνει ότι αν ξεκινήσουμε από το νηπιαγωγείο με μια ορθή επαγγελματική πληροφόρηση, θα καταφέρουμε να
συμβουλεύσουμε έναν μαθητή να κάνει το καταλληλότερο ή το ορθότερο επάγγελμα για εκείνο. Υπάρχει πιθανότητα ο μελλοντικός εργαζόμενος, μελλοντικός ενήλικας να αλλάξει την επαγγελματική του απόφαση ή να κάνει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα μέχρι την ηλικία, για παράδειγμα, των 30 ή των 35, και μετά οι συνθήκες να αναπροσαρμόσουν τις ανάγκες του και να επιλέξει κάποιο άλλο επάγγελμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λάβει κακό επαγγελματικό προσανατολισμό. Σημαίνει ότι αναπροσαρμόζει τις ανάγκες του, αναπροσαρμόζει τις επιθυμίες του ή προσπαθεί να επιλέξει κάτι ακόμα καλύτερο για εκείνον, ούτως ώστε να είναι περισσότερο ευτυχής με την ζωή του. Αυτό που τέλος ήθελα να συμπληρώσω και πολύ ευχαριστώ να διαβάσω και να ακούσω τις ερωτήσεις σας, είναι ότι τα παιδιά από τον νηπιαγωγείο, όπως σας ανέφερα και πριν, οι έρευνες δείχνουν ότι αρχίζουν και εξερευνούν τον κόσμο των επαγγελμάτων και μέσα από τις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών, αλλά και από τις συζητήσεις που κάνουν μεταξύ τους τα παιδιά, και αρχίζουν και δείχνουν προτίμηση προς κάποιο επάγγελμα. Σίγουρα έχουν επηρεαστεί πρωτίστως από το οικογενειακό περιβάλλον και μετέπειτα από το σχολικό. Γι' αυτό και ο κύκλος του προσανατολισμού, γιατί μιλάμε για έναν κύκλο ο οποίος είναι αέναος και μπορεί εν τέλει να κλείσει, να ολοκληρωθεί με το τέλος της ζωής του ανθρώπου, ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο, συνεχίζεται στο δημοτικό και κορυφώνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όμως με δυνατότητες εξέλιξης. Και όπως έχει παρατηρηθεί ειδικά την τελευταία δεκαετία, και θα το δούμε και στην δεκαετία που ζούμε τώρα, που είναι η δεκαετία, η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, και να αλλάζουν πολλά επαγγέλματα ως προς τη δομή τους, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι να αλλάζουν επάγγελμα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κυρία Θεοδωρίδη, ο λόγος σε εσάς για ερωτήσεις. Θέλω να δω και τις ερωτήσεις στο chat. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιουμούκη. Μήπως θα έπρεπε τις ερωτήσεις να τις αφήσουμε για το τέλος, να ολοκληρώσουμε τις ομιλίες και να συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις για να μην έχουμε και επικαλύψεις στο θέμα. Και να περάσουμε στον κύριο καθηγητή. Καταρχάς, να σας πω κάτι, ότι όσον αφορά τις πολύ πολύ μικρές ηλικίες των παιδιών και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, θέλω να θυμάστε ότι κυρίως επικρατεί η φαντησιακή αντίληψη του επαγγέλματος. Οπότε λίγα πράγματα μπορείτε να κάνετε παρέχοντας πληροφορίες. Αυτό που μπορείτε να κάνετε και έχει τεκμηριωθεί και από έρευνες εκτός των άλλων, είναι να αυξήσετε την αυτοεκτίμηση του παιδιού σας. Νομίζω ότι σε αυτές τις ηλικίες, αλλά και σε όλες τις ηλικίες μέχρι και το τέλος της μαθητικής ζωής, η αυτοεκτίμηση παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο, και υπάρχουν έρευνες που δείχνουν, ακούστε τώρα, ότι αν ασχοληθείτε τουλάχιστον μία ώρα παραπάνω με το παιδί σας, πηγαίνοντας μια βόλτα εκτός μαθημάτων, ο πατέρας ειδικά και η μητέρα όμως, μια βόλτα με το παιδί και μιλάτε απλώς και τονώσετε το ηθικό του και την αυτοεκτίμησή του, αυξάνεται την πιθανότητα να γίνει επιτυχημένος επαγγελματίας κατά 80%. Το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Μια παράμετρος μονάχα, η αυτοεκτίμηση, είναι πολύ πιο πολύτιμη από οτιδήποτε άλλο μπορείτε να μεταφέρετε στο παιδί σας, το άγχος κλπ. Βέβαια, για να μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα, ένα πράγμα που σπάνια σας λένε οι ψυχολόγοι ή άλλοι ερευνητές είναι ότι στην πραγματικότητα ο χρόνος που περνούν οι γονείς για να μελετούν με το παιδί τους, να το φροντίζουν, να το ακούν στα μαθήματα τους, να συμπορεύονται τέλος πάντων σε όλη του την πορεία, είναι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για τη μετέπειτα επιτυχία τους στην επαγγελματική και φοιτητική του ζωή. Επομένως, ο ρόλος των γονιών είναι πάρα πολύ σημαντικός, δεν υποβαθμίζεται από κανέναν. Ναι, το παιδί ακολουθεί μια πορεία μέχρι να φτάσει στη δική του επαγγελματική απόφαση, αλλά έχει συνοδοιπόρους εσάς. Επιπλέον, θέλω, επειδή είχα την τύχη στα πρώτα εκείνα χρόνια που γίνονται τα σεμινάρια στο Πάντιο και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, να είμαι στην ομάδα της κυρίας Κοσμίδου, όσοι από εσάς την γνωρίζετε ή τη θυμάστε, αλλά και σε αυτούς που ασχολήθηκαν με τα στατιστικά των ερωτηματολογίων του Χόλαντ, να σας πω το εξής, ότι τα τεστ είναι πολύ καλά, αλλά έχουν γίνει για χώρες που δεν είναι η Ελλάδα. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Καταρχάς, ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα
περιγραφή των επαγγελμάτων. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι τα καθήκοντα κάθε επαγγέλματος. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται σε κάθε επάγγελμα. Να σας πω ότι αν κάποιος από εσάς γίνει γραμματέας, ενδεχομένως να χρειάζεται δεξιότητες επικοινωνίας, να χρειάζεται δεξιότητες οργάνωσης, να χρειάζεται δεξιότητες του να συμμετέχει σε ένα συμβούλιο, αλλά και δεξιότητες του να φτιάχνει και καφέ. Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα, είναι τόσο τα επαγγέλματά μας ανοιχτά και αυτό δεν γίνεται τυχαία, γιατί όσο τα επαγγέλματα στην Ελλάδα δεν περιγράφονται, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, όλα επικαλύπτονται και έτσι επιμερίζεται η ευθύνη σε τέτοιο σημείο που τελικά όλοι είμαστε ανεύθυνοι. Και να σας πω και κάτι σχετικά με τα τεστ. Υπάρχει ένας τύπος στα ερωτηματολόγια του χώρου, το επιχειρηματικός. Αν κάνετε μια έρευνα, θα δείτε ότι οι επιχειρηματίες γίνονται δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Ένα αυτοί που είναι ρυψοκίνδυνοι, και στην Ελλάδα πρέπει πραγματικά να είσαι πολύ πολύ ρυψοκίνδυνος για να γίνεις επιχειρηματίας, γιατί απλούστατα ο πρώτος σου πελάτης θα είναι η εφορία και ενδεχομένως και ο τελευταίος. Αλλά επιπλέον και ο οργανωτικός. Αν δεν είσαι οργανωτικός, τότε επιχειρηματίας στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνεις. Η Ελλάδα δεν συγχωρεί τα λάθη, δυστυχώς, για να σας πω, κάντε τα παιδιά στις επιχειρηματίες. Όταν δίνουμε εμείς ερωτηματολόγια στους φοιτητές μας, πόσοι από εσάς θέλετε να ασχοληθείτε με επιχειρήσεις, με startups και ούτω καθεξής, μόνο 5 με 10% είναι θετικοί. Στην Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 95%, αλλά η Γερμανία δίνει και πολλαπλές ευκαιρίες σε ανθρώπους που ενδεχομένως να αποτύχουν στην πρώτη τους προσπάθεια να ξαναπροσπαθήσουν. Στην Ελλάδα δυστυχώς ακολουθούμε τιμωρητικές και φορολογικές πολιτικές, οπότε όλα αυτά τα πράγματα ακούγονται ως μακρινά όνειρα. Τέλος πάντων, θα σας πω λίγο παρακάτω για το τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με αυτό, γιατί η επιχειρηματικότητα είναι μια διέξοδος, αλλά για να μην μακρηγορώ και να μην σας απασχολώ πάρα πολύ από το χρόνο, σας θέλω να πω τα εξής, ότι δυστυχώς τα παιδιά μας πέτυχαν μια πολύ πολύ άσχημη συγκυρία. Αυτή η χιλιετία δεν μπήκε καλά, αυτός ο αιώνας δεν ξεκίνησε καλά, η Ελλάδα πέρασε μια τεράστια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας και με το που τελείωσε αυτό ή λέμε ότι τελείωσε, πληρώνοντας φυσικά τις αμαρτίες της δεκαετίας του 90 ενδεχομένως και άλλων πολιτικών, αλλά παρόλα αυτά μόλις τελείωσε εμφανίστηκε η πανδημία, ο COVID, η οποία δεν τελείωσε ακόμα, υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές της που πρόκειται να έρθουν και τώρα κατευθείαν ο πόλεμος. Όλα αυτά έχουν μετασχηματίσει το σκηνικό εντελώς. Και επίσης να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός ακόμα και στα προηγμένα κράτη όπως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη έχει εκτοξευθεί. Είμαστε η γενιά που δεν έχει, μάλλον εμείς την έχουμε ξαναγνωρίσει μεγάλο πληθωρισμό, όμως τα νέα παιδιά δεν το έχουν ξαναζήσει. Αυτό αυξάνει τα επιτόκια, αυτά διαφοροποιεί επίσης το εργασιακό περιβάλλον, οπότε θα δείτε ότι οι τέσσερις αυτοί παράγοντες θα κρίνουν το πώς θα είναι η δουλειά μελλοντικά. Και αυτή τη στιγμή δύο λέξεις παίζουν. Ένα είναι υβριδικό επάγγελμα. Υβριδικό σημαίνει ότι το μισό θα γίνεται από κοντά και το άλλο μισό θα γίνεται από μακριά. Ευέλικτα ωράρια εργασίας. Να σας πω ακόμα κάτι. Τα ευέλικτα ωράρια εργασίας στο εξωτερικό αυξάνουν την ποιότητα ζωής. Στην Ελλάδα όμως πολλές φορές περιγράφουν την ημιαπασχόληση. Όπως επίσης αυτό που σας είπε στην αρχή η Θάλια, ότι σήμερα υπάρχει το αίτημα για διαρκή κατάρτιση. Αλήθεια δεν έχετε να κάνετε τίποτα καλύτερο στη ζωή σας από το να καταρτίζεστε? Πόσες φορές μπορείτε να επανεφεύρετε τον εαυτό σας? Για πείτε μου. 5, 10, 15, το παιδί σας θα κληθεί να το κάνει 5-6 φορές. Αλλά μήπως τελικά αυτό το διαρκές updates των προσόντων δεν είναι παρά ένας τρόπος να σας πούμε ότι δεν είστε αρκετά επιμορφωμένοι, επομένως πηγαίνετε στο περιθώριο της εργασίας? Μήπως πίσω από όλα αυτά κρύβεται και κάτι άλλο? Και τι κρύβεται? Κρύβεται αυτό ότι η εργασία δυστυχώς έγινε υπερβολικά ανταγωνιστική. Καλείστε να συνεργαστείτε σε έναν κόσμο που τα παιδιά σας θα βγουν για να ανταγωνιστούν και όχι να συνεργαστούν. Αυτό είναι το λυπηρό και το παράδοξο και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε, αλλά για να κρατήσουμε κάτι από όλα αυτά είναι ότι δυσκολεύουν οι συνθήκες. Υπάρχει πια το υβριδικό επάγγελμα, επομένως εκπαιδεύστε τα παιδιά σας στις τεχνολογίες. Η Μαρία κάνει διδακτορικό στις τεχνολογικούς ηγέτες και όχι
τυχαία και άσκοπα, μελλοντικά αυτός ο οποίος θα μπορεί να καθορίζει και να δουλεύει τις πλατφόρμες, την εκπαίδευση, την εργασία, είναι αυτός ο οποίος θα ξεχωρίσει. Τα επαγγέλματα που θα έχουν ζήτηση δεν είναι αυτά που φανταζόμαστε και φυσικά το δημόσιο κάποτε στην Ελλάδα θα αναγκαστεί να κάνει αυτό που πρόκειται να κάνει, ότι θα μας τελειώσει. Πρέπει να μας τελειώσει. Είναι μια τεράστια πληγή το ελληνικό δημόσιο, μια τεράστια πληγή που δεν υπάρχει σε κανένα σχεδόν άλλο προηγμένο κράτος, οπότε θα πρέπει να μειωθεί. Επομένως, ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ποια είναι τα αιτήματα σήμερα? Τα αιτήματα είναι τα εξής. Καταρχάς, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία συμβουλευτικής. Και εφόσον είναι μια διαδικασία συμβουλευτικής, πρέπει να εμπλέκονται και οι ειδικοί και οι εκπαιδευτικοί και εσείς, αναιρώντας σταδιακά τα φαντασιακά στοιχεία του επαγγέλματος και βάζοντας τα παιδιά σας σε μια ρεαλιστική βάση. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στο εξωτερικό ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού εξοικειώνει τα παιδιά ακόμα και με την εφορία. Εξοικειώνει τα παιδιά μόλις τις διαδικασίες έναρξης ενός επαγγέλματος, με τις διαφορετικές μορφές επιχειρήσεων, με τα διαφορετικά επαγγέλματα και προσπαθεί να τα τοποθετήσει στο σωστό τους πλαίσιο. Ναι, υπάρχουν πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι που κερδίζουν χιλιάδες ευρώ σε κάθε τους παρουσίαση, υπάρχουν όμως και οι περισσότεροι οι οποίοι δουλεύουν σε επαρχιακές εφημερίδες και μπορεί να πληρώνονται μια φορά κάθε δύο χρόνια. Επίσης, έχει αλλάξει ο τρόπος της πληροφόρησης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε διαρκώς up to date εμείς οι ίδιοι για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε κελεύσματα των καιρών. Θα δείτε λοιπόν ότι αν διαβάσετε τη διεθνή βιβλιογραφία, όλοι μιλούν για ένα περίεργο φαινόμενο που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ονομάζεται Great Resignation. Οι άνθρωποι παρετούνται. 7 με 8% του εργατικού δυναμικού παρετείται. Και τι κάνει? Προσπαθεί να βρει μια δουλειά ως freelancer. Επομένως, να έχετε στο μυαλό σας ότι υπάρχουν επαγγέλματα που μπορούν να γίνουν από μακριά, που δεν χρειάζεται να πηγαίνεις σε μια εταιρεία, ας πούμε να είσαι συγγραφέας ενδεχομένως, που μπορείς να μετακομίσεις από ένα ακριβό κράτος και να πας σε ένα που έχει μικρότερο κόστος ζωής. Επομένως, κρατήστε δύο όρους για τα παιδιά σας. Γεωγραφική κινητικότητα, μην τα κρατήσετε στον τόπο σας. Θα τα καταδικάσετε. Ακόμα και ένας τόπος ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά, αφήστε τα να μετακινηθούν. Και επαγγελματική κινητικότητα, δηλαδή αυτό που σας είπε και η Μαρία, θα αναγκαστούν να αλλάξουν πάρα πολλές φορές επαγγέλματα μέχρι και να κατασταλάξουν. Όχι επειδή το θέλουν κάθε φορά, αλλά επειδή ψάχνουν καλύτερη ποιότητα ζωής, ένα μέρος που θα αναγνωριστεί η αξία του. Σήμερα στην Αμερική μιλούν λοιπόν για εξατομικευμένες καταστάσεις όσον αφορά το management, για εξατομικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, έτσι ώστε η προσωπικότητα του παιδιού σας να μπορέσει να εκδιπλωθεί μέσα στο περιβάλλον εργασίας σας. Όταν ξεκίνησα, σας είπα ότι στις σχέσεις τα κάνουμε μαντάρα. Πραγματικά η πυρηνική οικογένεια χάνεται. Όταν θα μεγαλώσουν τα δικά σας παιδιά, η πυρηνική οικογένεια, πατέρας, μητέρα και παιδιά, θα είναι ουσιαστικά μια μειοψηφία. Θα υπάρχουν νέες μορφές οικογένειες. Οι σχέσεις γίνονται περίπλοκες. Να ξέρετε ότι αν πάτε σήμερα σε νοσοκομεία, θα δείτε για πρώτη φορά μεγάλης ηλικίας άτομα να πηγαίνουν ασυνόδευτα, γιατί απλούστατα η ελληνική οικογένεια δεν κάνει παιδιά, δεν έχει υποστηρικτικά δίκτυα και μένει μόνη της. Επομένως, αν είναι περίπλοκες οι προσωπικές σχέσεις, η τεράστια ικανοποίηση και η αυτοεκτίμηση μπορεί να προέλθει μονάχα από την επαγγελματική ζωή. Άρα, η επαγγελματική ζωή και η δημιουργικότητα είναι συνυφασμένα. Κάποτε πήγα σε μια τρίτη ηλικίου στο Πολυχνίτο της Λέσβου και σχεδόν το 99% της τάξης είπαν ότι θέλουν να γίνουν αστυνομικοί, στρατιωτικοί, λιμενικοί και ούτω καθεξής. Ούτε ένας να βγει στην παραγωγή, ούτε ένας να ασχοληθεί με τον τουρισμό, ούτε ένας να κάνει κάτι άλλο πιο δημιουργικό. Πιστέψουμε ότι αν σε μια χώρα ένας 17χρονος λέει ότι πρέπει να θέλει να γίνει στρατιωτικός και λιμενικός και αστυνομικός και μόνο τέτοια επαγγέλματα, απηχεί καταρχάς τις ανασφάλειες των γονέων περί μονιμότητας και αλίμονο αν έχουμε μια νεότητα που είναι τόσο συντηρητική. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Και όμως η λέξη αλλαγή, θα το δείτε και στο βιβλίο «Το παραμύθι μιας ανάμνησης» που σας δίνουμε, ότι η λέξη αλλαγή είναι κυριολεκτικά η πεμπτουσία της επιτυχίας.
θα πρέπει τα παιδιά σας να γίνουν ευέλικτα, καλλιεργήστε το, να είναι να έχουν διαρκώς νέα ερεθίσματα και να μάθουν να τα διαχειρίζονται. Η αλλαγή λοιπόν, η δυνατότητα να αλλάξεις ακόμα και στα 50 και στα 60 σου είναι ένα πολύ πολύ βασικό στοιχείο, γιατί σήμερα οι εργασιακές σχέσεις είναι ρευστές και γίνονται ακόμα ρευστότερες. Θα δείτε λοιπόν ότι μελλοντικά τις εργασίες των παιδιών σας θα τις καθορίζουν. Πρώτον, υγειονομικά πρωτόκολλα ήρθαν για να μείνουν. Δεύτερον, κλιματικές συνθήκες και αλλαγές. Θα πρέπει πραγματικά να ξέρετε ότι μετακομίζουν άνθρωποι και αλλάζουν μέρη μόνο και μόνο γιατί το κλίμα δεν είναι αρκετά καλό, και εννοώ το περιβαλλοντικό κλίμα. Έτσι. Υπάρχει το αίτημα για ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα και φυσικά το αίτημα για αποδοχή της διαφορετικότητας. Όλα αυτά θεωρούνται βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα παιδιά σας. Θα πρέπει να μπουν σε ένα περιβάλλον που όλα αυτά θα καλλιεργούνται, και όποιος έχει μείνει σε αυτά τα περίεργα, όπως και αυτό που άκουσα, τι ύψος πρέπει να έχει να μπει κάποιος για να γίνει στρατιωτικός. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια, πραγματικά μπορεί να υπάρχει περιορισμός ύψου. Δεν είναι εντελώς τρελό για μια εποχή που τα προσόντα ακρίνονται κάπου αλλού να μιλάμε για ύψος και για ταχύτητα σε αθλήματα και δεν ξέρω και εγώ τι. Τέλος πάντων, αυτά αφορούν άλλα επαγγέλματα τα οποία δεν είναι εξάλλου και της μόδας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, οπότε δεν θέλω να ασχοληθώ παραπάνω. Ακούστε κάτι. Είχαμε παρατηρήσει τις προηγούμενες διαδικασίες, τις προηγούμενες δεκαετίες, ότι ειδικά οι νέοι εργαζόμενοι πάσουν από burnout. Και πού βασιζόταν το burnout? Η εξουθένωση οφείλεται στο μεγάλο φόρτο εργασίας. Μην ξεχνάτε ότι οι workaholics ήταν και της μοδός, ειδικά στα τέλη της δεκαετίας του 80. Οι γιάπηδες, αυτοί που καθόταν όλη τη μέρα στο γραφείο και που θεωρούσαν ότι η λέξη Σαββατοκύριακο είναι ανέκδοτο. Στην αδυναμία του εργαζομένου να ενσωματωθεί στην κουλτούρα ενός οργανισμού, στην εξειδανίκευση του εργάτη προτύπου, στην έλλειψη ελέγχου των συνθηκών εργασίας, στη σωματοποίηση του άγχους και στη κακή διαχείριση της αλλαγής. Όλα αυτά προκαλούσαν burnout. Το περίεργο είναι το burnout εμφανιζόταν κυρίως σε νέους εργαζόμενους και όχι στους παλιούς. Ο παλιός μπορούσε άνετα να ανταπεξέλθει και οι νέοι κουράζονταν πολύ, πολύ πιο εύκολα και εξαντλούνταν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ενδεχομένως το κάνουμε σε μια άλλη μερίδα, αλλά σήμερα μιλάνε πια όλοι για το bore out, δηλαδή τη χρόνια πλήξη που παθαίνει σε ένα επάγγελμα. Χρόνια πλήξη, ξέρετε πόσο άσχημο είναι. Το να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην βρίσκεις νόημα σε οτιδήποτε κάνεις, να περιμένεις να τελειώσει το ωράριο μόνο και μόνο για να γυρίσεις σπίτι σου, το να κάθεσαι όλη τη μέρα στο κινητό και να αγοράζεις πράγματα κατά τη διάρκεια της εργασίας, να παίζεις παιχνίδια, να κάνεις chat και ούτω καθεξής. Αυτό το bore out, αυτή η χρόνια πλήξη, μας δείχνει την αναγκαιότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί δεν είναι βασικό μόνο να βρουν δουλειά τα παιδιά σας. Πιστέψτε με, δουλειά θα βρουν όλα τα παιδιά σας. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος χάνεται. Όμως σκοπός είναι μέσα από την δουλειά να αντλήσουμε ευτυχία και να είμαστε δημιουργικοί. Αυτό θα πρέπει να σας απασχολεί. Όχι ακριβώς τι δουλειά θα βρουν ή αν θα βρουν δουλειά ή αν θα σπουδάσουν, αλλά κυρίως αν τα παιδιά σας θα μπορούν να δουν ικανοποίηση μέσα από την εργασία. Στο κάτω-κάτω, τα σημερινά παιδιά έχουν πολλαπλές ευκαιρίες να περάσουν και να τριγύσουν τις χαρές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν είναι μονάχα τα δημόσια πανεπιστήμια, είναι αυτή τη στιγμή τα ιδιωτικά που, αν και δεν το παραδέχονται, παρέχουν ουσιαστικά αναγνώριση ακόμα και για να δίνουν και σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Υπάρχουν τρόποι να σπουδάσεις εξ αποστάσεως. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και οδοί για να μπορέσει ένα παιδί σήμερα να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο. Επομένως, το μόνο που δεν πρέπει να του μεταβιβάσετε είναι το άγχος. Και ακούστε και κάτι, δεν σας το λένε γιατί πλήττει τα δημόσια πανεπιστήμια και θα τα πλήξει ακόμα περισσότερα, αλλά το να έρθετε να σπουδάσετε κοινωνιολογία ενδεχομένως στη Μυτιλήνη από τη Θεσπρωτεία μπορεί να σας κοστίσει πολύ περισσότερο από άλλες μεθόδους που έχουν άλλοι οδοί. Θυμάμαι ότι διάφοροι ακόμα κολλημένοι στη δεκαετία του 70 είπαν ότι αν ένα παιδί που περνάει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σκέφτεται με πόσα μόρια θα περάσει, ένα παιδί που πάει σε ένα ιδιωτικό σκέφτεται με πόσα χρήματα θα περάσει. Αυτός που το είπε ήταν απλώς ένας ηλίθιος, γιατί τις περισσότερες φορές το να σπουδάσει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σε άλλη πόλη ενδεχομένως να κοστίζει πολύ πολύ περισσότερο.
Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις σήμερα ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μονάχα διέξοδοι για να μπορούν τα παιδιά να αντλήσουν τη μόρφωση από τα πανεπιστήμια. Να ξέρετε, στο εξωτερικό, και η Google μάλιστα, αλλά και η Apple και όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες, όσο πάνε και υποβαθμίζουν το ρόλο των πτυχίων. Είναι άλλα πράγματα που μετράνε, και το πτυχίο για τη γνώση φυσικά, αλλά παράλληλα οι δεξιότητες, τόσο τα soft skills, αυτά που θα καλλιεργήσετε εσείς τα παιδιά σας, η αυτοεκτίμηση, η επικοινωνία, τι άλλο μπορεί να τους κάνετε, θα σας τα πω και παρακάτω έτσι και αλλιώς, αλλά παράλληλα να δείτε ότι μελλοντικά θα υπάρχει ζήτηση σε πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Επομένως, ας κάνουμε μια σύνοψη σε όλα αυτά. Υπάρχει πια έτοιμα για ισότητα, για δικαιοσύνη στη δουλειά, κλιματικές, υγειονομικές συνθήκες και η διαφορετικότητα, η πολυπολιτισμικότητα και η μετανάστευση θα καθορίσουν το μέλλον των παιδιών σας. Σε επαγγέλματα τουριστικά, επαγγέλματα που θα ασχολούνται με τους πολιτισμούς, επαγγέλματα που αφορούν τους υπολογιστές, θα είναι στην πρώτη γραμμή της ζήτησης. Και να σας πω και κάτι. Ξέρετε τι είναι τα κρυπτονομίσματα, ξέρετε τι είναι το blockchain, ξέρετε τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Σε λίγο καιρό θα δείτε ότι αυτά θα είναι τα επαγγέλματα που έχουν τη μεγάλη ζήτηση. Σε αυτά πρέπει να απευθυνθείτε, σε αυτά πρέπει να ρίξετε το βλέμμα σας. Όχι σε αυτά τα τετριμένα που ξέρουμε σήμερα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ευέλικτη εργασία. Τι θα πει ευέλικτη εργασία? Θα πει αυτό το πράγμα. Μειωμένο ωράριο. Υπάρχει σήμερα ένα μεγάλο αίτημα και το συζητούν οι κυβερνήσεις του εξωτερικού να γίνουν οι εργάσιμες μέρες 4 και όχι 5. Θα ήταν μια πολύ πολύ καλή ιδέα να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, γιατί απλούστατα στις 4 μέρες είσαι πολύ πιο δημιουργικός και αποδοτικός, και δεύτερον στις υπόλοιπες μέρες μπορεί κυριολεκτικά να κάνεις update τα προσόντα σας. Ακούστε ένα λάθος που κάνει η Ελλάδα κάθε φορά που κάνει επιμορφώσεις, και ειδικά όταν επιβαρύνει εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις, τα κάνει χωρίς να τους βγάζει από τη δουλειά τους, παιδιά. Τέλος πάντων. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι την ξεχωριστό πράγμα η δουλειά, ξεχωριστό πράγμα η επιμόρφωση, και όταν ασχολείσαι με το ένα θα πρέπει να αφοσιώνεσαι σε αυτό. Δεν μπορώ να δουλεύω και μετά στις 5 το βράδυ να πω τώρα έχω να διαβάσω για το σεμινάριο, έχω να διαβάσω για την επιμόρφωση. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ίσα-ίσα, όταν πρέπει ένας εργαζόμενος να επιμορφωθεί, θα πρέπει να φύγει από τη δουλειά του και να αφιερώσει ένα μήνα, δύο μήνες, επιδοτούμενης από το κράτος ή από την επιχείρησή του επιμόρφωσης. Δεν μπορούμε να χρεωνόμαστε αυτό το πράγμα διαρκώς. Τα προσόντα δεν τελειώνουν. Πρέπει να κάνετε update κάθε μέρα, και μόλις τα κάνετε θα διαπιστώσω ότι έχουν βγει καινούργια πράγματα. Να δείτε στους υπολογιστές τι update να κάνεις ακριβώς. Με το που τελειώνεις από το ένα ξεκινάει κάτι διαφορετικό. Αυτό συμβαίνει παντού, στα επαγγέλματα υγείας, στα επαγγέλματα του περιβάλλοντος, στα επαγγέλματα ακόμα και των παιδαγωγικών και των καθηγητών. Λοιπόν, ο όρος ευέλικτη εργασία και ωράριο ακούγεται όλο ένα και περισσότερο, άλλοτε υποδηλώνοντας τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε χώρες προηγμένες, αλλά καμιά φορά σας είπα προσέξτε, είτε στην Ελλάδα το ευέλικτο ωράριο σημαίνει απλούστατα ότι θα πάμε περισσότερο προς τις συμβάσεις έργου, τα ασφαλιστικά μας θα είναι λίγο περίεργα, θα πρέπει να αναλάβουμε ένα κομμάτι, και δυστυχώς η Ελλάδα δεν δίνει επίσης το δικαίωμα να επιλέξουμε όπως γίνεται στο εξωτερικό. Αν θα θέλουμε να υπομισθούμε εμείς την ασφάλισή μας, θα πρέπει να μας κρατάνε όλο αυτό το τεράστιο πράγμα που κρατούν δίθεν για την ασφάλιση κλπ. Τώρα, η υβριδική εργασία. Κρατήστε αυτό τον όρο, το βρίσκετε διαρκώς μπροστά σας. Η υβριδική εργασία προέκυψε από αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, από το Zoom. Ναι, μπορώ να σας διδάξω από το Zoom, αλλά εμένα τώρα ξέρετε τι μου λείπει. Μου λείπει πάρα πολύ να δω τα πρόσωπά σας. Μου λείπει να περάσω ανάμεσά σας. Μου λείπει να μιλήσουμε μετά στο διάλειμμα. Μου λείπουν όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, αυτό αντικαθιστά ένα κομμάτι, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν στη Θεσπρωτεία, αν και η Θεσπρωτεία είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μέρη και περιοχές της Ελλάδας, ειδικά γιατί συνδέεται και με τα νεκρομαντία και με την παραμυθία που έρχεται μετά και με όλα αυτά τα πράγματα και με την υπέροχη Ουμενίτσα κλπ. Αλλά παρόλα αυτά
το Zoom και αυτές οι πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας είναι αυτές που κυριαρχούν, προσπαθούν να προσαρμόσουν αυτή τη στιγμή ολόκληρο το management, ολόκληρη την αξιολόγηση, την τιμολόγηση, τα πάντα για να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν σε πλατφόρμες, γιατί αυτό συμφέρει και τις επιχειρήσεις αλλά και τους εργαζομένους. Ακόμα και σήμερα, αν κάνετε μια έρευνα και πάτε και ρωτήσετε managers κατά πόσο θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι που είναι στη δουλειά, στο εργασιακό περιβάλλον, είναι καλύτεροι από αυτούς που τηλεργάζονται, θα κατά 64 με 65% θα σας πούνε ακριβώς αυτό, ότι ένας υπάλληλος που είναι στο χώρο της εργασίας είναι πολύ πιο αποδοτικός από αυτόν ο οποίος δουλεύει μέσω τηλεργασίας, γιατί ο δεύτερος μπορεί να έχει βρει μια δεύτερη εργασία, γιατί ο δεύτερος μπορεί να ξεφεύγει από την κουλτούρα της επιχείρησης και το κυριότερο μπορεί να παραιτηθεί πολύ πιο εύκολα. Να θυμάστε ότι τα παιδιά σας θα παραιτούνται. Θα παραιτούνται γιατί σήμερα οι εργασιακές σχέσεις με τους συναδέλφους, τα κοινωνικά δίκτυα μέσα στη δουλειά δεν είναι τόσο ισχυρά όσο ήταν παλιότερα. Όσο αυξάνεται η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία, τα κοινωνικά δίκτυα χαλαρώνουν και να θυμάστε ότι ακόμα δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις που είχε η τηλεκπαίδευση στα παιδιά. Ξέρουμε ότι έχουν συνηθίσει και το WebEx και το EMI και ότι κάνουν chat εκεί μέσα κλπ. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρουμε αυτή η χαλάρωση των φιλικών σχέσεων και των συμμαθητών και τις σχέσεις δασκάλου και παιδιού τι μελλοντικές επιπτώσεις θα έχει. Επομένως, δώστε έμφαση σε αυτές τις αλλαγές, γιατί η υβριδική εργασία σημαίνει ότι μπορεί να επιτρέψει τα παιδιά σας να φύγουν από την Ελλάδα και να εργαστούν από κάπου αλλού στην Ελλάδα. Επίσης, θα έχετε ακούσει ότι αυτή τη στιγμή και η Εσθονία και η Πορτογαλία και η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία και σύντομα και η Ελλάδα θα καθιερώσει το e-residence, την ηλεκτρονική κατοικία και το e-citizenship, δηλαδή θα μπορούμε να πολιτογραφηθούμε σε άλλες χώρες και να ιδρύσουμε μια επιχείρηση από το μέρος μας, ενδεχομένως στην Εσθονία. Η Εσθονία έχει και πολύ λίγο φόρο, να ξέρετε. Η Ελλάδα έχει σχεδόν το μεγαλύτερο φόρο από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Γενικώς αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως κλέφτη παρά ως εργαζόμενο. Οι άλλες χώρες όμως που θέλουν να αναπτυχθούν φορολογούν πολύ λιγότερο και έτσι ένας Έλληνας αποκτώντας αυτό το πράγμα θα μπορεί να ιδρύει επιχειρήσεις αλλού, να τηλεργάζεται. Βέβαια, αν πάει να μεταφέρει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του, θα φορολογηθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να τα δω ακριβώς. Αυτό είναι το κακό με το Zoom. Διάβασα ότι κάποιος τηλεργάζεται. Ελπίζω να είναι ευχαριστημένος που τηλεργάζεται, αλλά μελλοντικά θα τηλεργάζονται πάρα πολύ. Μαρία, δες το σχόλιο μετά και μου το λες, εντάξει. Λοιπόν, να, όλες αυτές οι προσωπικές σας ιστορίες, όλα αυτά που μου λέτε, που είναι μια άντληση εμπειρίας και για μένα και για τη Μαρία και για κάθε ομιλητή, τώρα με το Zoom δεν μπορώ να το κάνω. Κρατάω ένα κινητό τηλέφωνο, προσπαθώ να μην κουνιέται πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πατήσω το chat να διαβάσω τι γίνεται ή δεν το έχω συνηθίσει εγώ. Αν σας είχα από κάτω, πραγματικά θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα, ποιες είναι οι δεξιότητες για την εποχή της διακινδύνευσης και τι λέμε εποχή της διακινδύνευσης, γιατί τα πράγματα είναι σκοτεινά. Καταρχάς, να ξέρετε ότι έτσι που εξελίχθηκαν τα πράγματα, το μεγαλύτερο κακό που έκανε ο Πούτιν δεν ήταν ότι σκοτώνει τόσο κόσμο, είναι ότι ουσιαστικά στρατικοποιεί ξανά την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και όλες αυτές τις χώρες. Επομένως, πάρα πολλά κονδύλια μελλοντικά θα πάνε για αυτή τη βαθιά στρατικοποίηση, ο κόσμος θα χωριστεί πάλι σε αυτά τα ημισφαίρια που εγώ τα θυμάμαι από τη δεκαετία του 70 και του 80, αλλά τα νέα παιδιά δεν τα θυμούνται αυτά με τα σειρά παραπετάσματα και ούτω καθεξής. Πάντως πολύ έμφαση θα δοθεί ξανά στο στρατιωτικό τομέα και αυτό όμως παράλληλα θα δώσει μια έμφαση στις βιομηχανίες γύρω από τα στρατιωτικά και οι βιομηχανίες είναι πάρα πολλές που συνδέονται με τον πόλεμο, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ο πατέρας των πάντων, η σύγκρουση δηλαδή είναι αυτό που προκαλεί την εξέλιξη. Διακινδύνευση επίσης, γιατί απλούστατα θα πρέπει τα παιδιά σας να παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις, να γίνουν παράλληλα και ρεαλιστές και οραματιστές. Σας είπα, μην παραξενευτείτε αν το παιδί σας αποφασίσει να κάνει μια startup, άρα θα πρέπει να μάθει τις πλατφόρμες που μπορούν να φιλοξενήσουν τα startups, τα Kickstarter παραδείγματος χάρη και ούτω καθεξής. Όμως μπορεί το παιδί σας να σας πει ότι εγώ θέλω να γίνω YouTuber.
μπορεί να θέλει να γίνει ο TikToker, γιατί τα ενδάλματα του είναι μέσα εκεί, γιατί κάποιοι πλουτίζουν. Διάβαζα ότι αυτή που έχει τους περισσότερους followers στο TikTok, δεν θυμάμαι και το όνομά τους, μου το λέει η κόρη μου πυκνά συχνά, αυτή λοιπόν σε κάθε της ανάρτηση παίρνει 49 με 50 χιλιάδες δολάρια για μία και μόνο μία ανάρτηση, το οποίο λέει τις δικές της σαχλαμαρίτσες κατά την άποψή μου, παράλληλα όμως διαφημίζει και ένα προϊόν. Ένας YouTuber επίσης, μονάχα να πείτε στα παιδιά σας ότι αυτά ισχύουν στο εξωτερικό, όπου οι followers είναι εκατομμύρια. Στην Ελλάδα είναι πολύ σπάνιο να μπορέσεις να πάρεις χρήματα από το YouTube και το TikTok, και υπάρχουν πολλοί που και στην Ελλάδα το κάνουν αρκετά πετυχημένα. Τα επαγγέλματα εξελίσσονται, περνούν μέσα από τον υπολογιστή. Σας είπα πριν να καλλιεργήσει την αυτοεκτίμηση του παιδιού σας και διάφορα άλλα soft skills. Τα soft skills όμως είναι τα εξής. Καταρχάς, συναισθηματική νοημοσύνη, έχετε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που έχετε ακούσει περισσότερο είναι το λάθος κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης. Το λάθος κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι το να μπορείς να μπει στη θέση του άλλου. Δεν είναι μόνο αυτό. Το πρώτο και κυριότερο είναι να πειθαρχήσεις τα δικά σου συναισθήματα. Και αφού πειθαρχήσεις και κατανοήσεις τα δικά σου συναισθήματα, να μπορείς να μπει στα συναισθήματα του άλλου με το αξιολογικό σύστημα του άλλου όμως, όχι με το δικό σου. Πρέπει να έχεις ηγετικές ικανότητες, είναι ικανότητες επιρροής. Δεν είναι όμως μονάχα αυτά. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορούμε να πάρουμε ένα παιδί που είναι στο φάσμα του αυτισμού, που έχει μια τάση και μια έλλειψη να κάνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις, και μπορούμε πραγματικά να βρούμε επαγγέλματα που ταιριάζουν σε αυτό, και τα κάνει πάρα πολύ καλά. Όταν υπάρχει αυτή η ασφάλεια του επαναλαμβανόμενου, αν μπορούμε δηλαδή να μπούμε στην ιδιοσυγκρασία του παιδιού και να δούμε ποια επαγγέλματα συνδέονται με αυτό. Και σας είπα ότι ναι, μεν καλή η τύπη του Χόλαντ, το ερωτηματολόγιο στην Ελλάδα, να θυμάστε, πάντοτε χόλαινε στην αξιοπιστία και στην εγκυρότητά του, γιατί ακριβώς και οι τύποι δεν περιγράφονται αρκετά. Θα δείτε ότι οι περισσότεροι βγαίνουν κοινωνικοί τύποι. Και επιπλέον ένας ερευνητικός τύπος τι ακριβώς κάνει στην Ελλάδα. Σύν ότι τα επαγγέλματα στην Ελλάδα δεν είναι καλώς περιγεγραμμένα, επομένως η σύνδεση είναι πολύ σαυθαίρετη, γιατί βασίζεται κυρίως σε ευρήματα του εξωτερικού. Λοιπόν, τα soft skills που πρέπει να το καλλιεργήσετε όμως έχουν να κάνει με τη διαχείριση κρίσεων, με τη διαχείριση του χρόνου, με το σχεδιασμό και την οργάνωση, με την επικοινωνία, την κριτική σκέψη, τη συνεργατικότητα, την ευελιξία, την καινοτομία, τη διαχείριση του άγχους και προσέξτε ακόμα κάτι, την καλή χρήση της γλώσσας. Εκεί το έχουμε χάσει εντελώς. Κι όμως ακόμα και σήμερα ένας ο οποίος, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Google να φανταστείτε, ένας ο οποίος μπορεί και χειρίζεται άρτια τη γλώσσα, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ένας ο οποίος δεν κάνει ορθογραφικά λάθη, που δεν κάνει συντακτικά λάθη, που μπορεί να γράψει ένα κείμενο, αυτός που μπορεί να παράγει περιεχόμενο, είναι αυτός που έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Όμως εμείς το έχουμε υποβαθμίσει τόσο πολύ, που λέμε δεν πειράζει, κάνει και ορθογραφικά, κάνει και συντακτικά, δεν θα γίνουν όλοι φιλόλογοι. Εμείς καταλαβαίνουμε το νόημα, ναι, αλλά εκεί παίζεται η μεγάλη διαφορά. Όπως η μεγάλη διαφορά δεν παίζεται πια στα πρώτα πτυχία, αρχίζει να μην παίζεται και στα μεταπτυχιακά, εκεί που πραγματικά διαφοροποιείται και σπάνια το τελειώνουν και αρκετοί, είναι το διδακτορικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί υποψηφοί διδάκτορες, λίγοι όμως το τελειώνουν, αλλά και αυτό αρχίζει να έχει έναν κορεσμό σταδιακά. Παλιότερα λέγανε ότι μια επιχείρηση δεν θα έπαιρνε ένα διδάκτορα, γιατί απλώς θα θέλει να πάρει ένα παιδί να το διαμορφώσει το ίδιο και όχι έναν επιστήμονο που θα έχει ήδη κατασταλαγμένες επιστημονικές απόψεις και θα είναι πολύ δύσκολο να τον εντάξουμε στην κουλτούρα μιας επιχείρησης. Όμως ο ανταγωνισμός είναι τόσο πολύς και τόσο μεγάλος, που πλέον και τα διδακτορικά αρχίζουν και γίνονται και στην Ελλάδα πάρα πολλά. Υπάρχουν λοιπόν επαγγέλματα που θα ανθίσουν. Σας λέω από εδώ και πέρα ότι τα επαγγέλματα, όλα σχεδόν που σχετίζονται με υπολογιστές, είναι μέσα, όπως επίσης και με ανάλυση δεδομένων και στατιστική. Επίσης τα επαγγέλματα υγείας, γιατί είδαμε τι έγινε με τις πανδημίες και προβλέπουν ότι θα έρθουν κι άλλες. Επίσης επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές επιστήμες, αλλά όχι όλες τις κοινωνικές επιστήμες, κυρίως αυτές που είναι εφαρμοσμένες στην βουλευτική. Θα δείτε ότι ένας άνθρωπος θα χρειάζεται διαρκώς ένα σύμβουλο. Ίσα που πρόλαβα να δω τι έχω να προτείνω αντί του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο να είναι διαγνωστικό και οπωσδήποτε το ξέρετε πολύ καλά η συνέντευξη. Η συνέντευξη είναι αυτό που διαφοροποιεί. Και φυσικά
το να κάνετε τους γονείς συνεργάτες και συνοδοιπόρους. Το να διδάξετε τους γονείς πώς να βοηθούν τα παιδιά τους, πώς να τους αυξάνουν την αυτοεκτίμηση, πώς να τους δίνουν νέα ερεθίσματα. Ναι, πάρετε το παιδί σας και πηγαίνετε του σε μια εφημερίδα, πηγαίνετε του σε εργασιακούς χώρους. Βάλτε του να μιλήσει με ανθρώπους που εργάζονται. Πείτε του τι ακριβώς σημαίνει το ένα. Δεν μπορεί να φτάνει στην τρίτη ηλικίου και να πιστεύει μονάχα σε φαντασιακά κομμάτια ενός επαγγέλματος. Πρέπει να έχει μια ρεαλιστική άποψη. Τα ερωτηματολόγια είναι καλά να τα χρησιμοποιείτε, ως ειδικοί να τα χρησιμοποιείτε βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά να έχετε μια επιφύλαξη αν δεν μπορέσετε παράλληλα να τα συνδέσετε μέσω της συνέντευξης με ένα επάγγελμα. Εντάξει, και να διαπιστώσετε κατά πόσο το παιδί και οι γονείς γνωρίζουν για αυτό το επάγγελμα ή νομίζουν διάφορα άλλα πράγματα για το επάγγελμα αυτό. Ωραία. Υπάρχουν και επαγγέλματα τα οποία συνδέονται και με υψηλή συνισιμότητα, να ξέρετε. Έτσι, και δυστυχώς επαγγέλματα που δεν τα έχουμε τόσο υπόψη, αλλά έχουν τόσο υψηλό άγχος που συγκρίνονται μονάχα με εργάτες ορυχείων όσον αφορά τα χειρονακτικά. Και τώρα ξέρω ότι θα πάθετε σοκ, αλλά τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα είναι ένα από αυτά. Όπως επίσης και οι δημοσιογράφοι είναι ένα από αυτά. Όπως επίσης και πολλοί λιμενικοί είναι ένα από αυτά. Για κάποιο λόγο έχουν υψηλότερη θνησιμότητα, δεν συνδέεται αιτιακά, δεν σημαίνει ότι όποιος γίνει θα πεθάνει νωρίς, αλλά το πολλαπλό άγχος ναι, δημιουργεί τέτοια προβλήματα και να πω στους γονείς που παρακολουθούν ότι μια ώρα διδασκαλίας κυριολεκτικά ισοδυναμεί με 3 ώρες χειρονακτικής εργασίας. Έχω μιλήσει με άπειρους, βάλτε ένα πολιτικό μηχανικό να προσπαθεί να διδάξει σε παιδάκια αυτά που γνωρίζει και θα πάθει burnout στο πρώτο τέταρτο τις περισσότερες φορές. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Λοιπόν, τα blockchain σας τα είπα, τα κρυπτονομίσματα, τα χρηματοοικονομικά, πάντοτε ήταν της μόδας και υψηλή ζήτηση, επιστήμες υγείας και ψυχικής υγείας, πλατφόρμες τηλεργασίας, τηλεκπαίδευσης, τηλεσυνεργασίας, ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση μεταναστευτικών ροών, επιχειρηματικότητα, freelancing, social media είναι τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση το 2022. Αν τα παιδιά σας πάνε στον νηπιαγωγείο και βγουν στην αγορά εργασίας μετά από 15-20 χρόνια, να είστε σίγουροι ότι θα αλλάξουν όλα. Αυτό που δεν θέλω να κάνετε είναι το εξής. Εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του 80 και του 90. Ο πατέρας μου εκπαιδευτικός τη δεκαετία του 60 προσπάθησε με κάθε τρόπο να με κάνει φιλόλογο. Με κάθε τρόπο όμως, γιατί φιλόλογος ήταν και ο ίδιος. Στο μυαλό του αυτό ήταν συνυφασμένο με μια εργασιακή γαλήνη που σου δίνει και το δικαίωμα να μιλήσεις και για ποιότητα ζωής και για χόμπι και για δραστηριότητες και στο κάτω-κάτω αν θες θα μπορούσες εκείνη την εποχή να κάνεις και ιδιαίτερα πολλά. Αυτό όμως δεν ισχύει ήδη από τη δεκαετία του 80. Είχαν αλλάξει τα δεδομένα, όπως άλλαξαν και τα δεδομένα σήμερα. Το πρώτο βήμα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι να μην εκπλήσεστε από τα τραγούδια που αρέσουν στα παιδιά σας, από τα βιντεάκια που βλέπουν στο YouTube και από το γεγονός ότι μετέχουν ενός παγκόσμιου πολιτισμού για τον οποίο εμείς δεν έχουμε ιδέα. Αυτή τη στιγμή ένας Ιρανός έφηβος έχει πολύ περισσότερα κοινά με έναν Έλληνα έφηβο και με έναν Αμερικανό έφηβο γιατί ουσιαστικά παρακολουθεί την ίδια κουλτούρα. Αν θέλετε λοιπόν να ξεκινήσετε αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, φροντίστε να περνάτε χρόνο με τα παιδιά σας και φροντίστε με κριτική μεν αλλά όχι με επικριτική διάθεση να μαθαίνετε το τι κάνει το παιδί σας. Δυστυχώς ένα τεράστιο κομμάτι της αυτοεκτίμησής του συνδέεται με τον ψηφιακό εαυτό. Οι γονείς που λένε εγώ δεν θα αφήσω το παιδί μου να έχει κινητό και τέτοια λένε σαν χλαμάρες, απλώς θα μαθαίνουν το παιδί πώς να βρίσκει άλλο τρόπο να μπαίνει στο ίντερνετ. Η εξέλιξη δεν γυρνάει πίσω εκτός αν χάσουμε τον ηλεκτρισμό, οπότε ναι, αφιερώστε χρόνο γιατί σας είπα ότι καμιά φορά τα soft skills μπορούν να συνδεθούν πολύ περισσότερο από τις γνώσεις με την επαγγελματική επιτυχία. Επομένως, να τι προτείνω για τα μαθητικά χρόνια, αυτό ότι
σκανάρουμε διαρκώς το παιδί μας, ξέρουμε τα ενδιαφέροντά του, δεν είμαστε αμέτωχοι, συμμετέχουμε στο διάβασμά του. Δεν ισχύει αυτό που σας λένε ότι ο ρόλος του γονιού έχει υποβαθμιστεί. Ο ρόλος του γονιού είναι πάρα πολύ σημαντικός, όπως πάρα πολύ σημαντικός είναι και ο δάσκαλος ως πρότυπο. Και γι' αυτό το λόγο ας προχωρήσουμε με αυτό το πράγμα και σταδιακά μέσω του διαλόγου και της συζήτησης θα παρουσιαστούν όλες οι κλίσεις του παιδιού και να θυμάστε ότι πλέον τα παιδιά θα έχουν πολλαπλές ευκαιρίες να αλλάξουν και επάγγελμα, να δοκιμάσουν νέες καριέρες και αυτή τη στιγμή μπορούν άνετα να τηλεργαστούν από την Ελλάδα στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις του εξωτερικού και αυτό το πράγμα στα μελλοντικά χρόνια θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στους καλεσμένους μας και να ξεκινήσω με την πρώτη μου ερώτηση. Όπως είπα και στην αρχή, οι δεξιότητες αποτελούν το παγκόσμιο νόμισμα του 21ου αιώνα, έτσι όπως υποστηρίζει ο ΩΣΑ, πράγμα που προέκυψε και από την ομιλία του κύριου καθηγητή. Ο ΣΕΝΤΕΦΟΠ μάλιστα έχει δημοσιεύσει έρευνες που δείχνουν αναντιστοιχεία μεταξύ εξειδικευμένων δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το θίξαμε το θέμα βέβαια, αλλά πώς θα γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης? Νομίζω ότι όλα βασίζονται στην αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι, και στον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε τα παιδιά και στο ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε λίγο το τι εννοούμε με τις λέξεις μας, το κεντρικό, δασκαλοκεντρικό και ούτω καθεξής. Στην εκπαίδευση είμαστε όλοι συνένοχοι, να ξέρετε, και συνεργάτες. Και σε αυτό ουσιαστικά πρέπει να βασιστεί. Δεν περιμένουμε μονάχα από τα αναλυτικά προγράμματα να αλλάξουν και να δώσουν έμφαση. Ίσα-ίσα που τα αναλυτικά προγράμματα έχουν αποτύχει, το ξέρετε ότι έχουν αποτύχει. Αυτά που διδάσκουμε στα παιδιά στα δημοτικά και στα γυμνάσια είναι είτε παροχημένα, είτε είναι τόσα πολλά μαζεμένα που στην πραγματικότητα το παιδί βγαίνει ημιμαθές. Παρατηρήστε λίγο τα βιβλία, τα οποία είναι τα πλέον ακατάλληλα που υπάρχουν, κυριολεκτικά τα πλέον ακατάλληλα που υπάρχουν και τον τρόπο που προσπαθούν να μεταδώσουν υπερβολικά πολύ γνώση και να το συνδυάσουν δίθεν με δεξιότητες. Όλο αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Είναι καλύτερο να είναι λίγες, να είναι πιο ταξινομημένη η γνώση, πιο updated και πλέον να μπορούν να δίνουν έμφαση και στα soft skills, τα οποία δεν διδάσκονται πουθενά. Πραγματικά δεν διδάσκονται. Όταν ήμουνα κάποτε στην ομάδα έργου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο σημερινό ΙΕΠ τέλος πάντων και σε μερικά επιλεγμένα σχολεία της Αττικής βάλουμε εκπαιδευτικούς φιλολόγους που είχαν μάλιστα τμήματα της τρίτης ηλικίου να βγάλουν 10 λεπτά από το μάθημά τους, 10 λεπτά τους φαινόταν περίεργο, λέγανε δεν προλαβαίνουμε να τελειώσουμε την ύλη κλπ. Και να βάζουν τους μαθητές να μιλούν, να κάνουν ένα είδος εποπτείας ουσιαστικά. Ξέρετε ότι τα παιδιά αυτά που μίλησαν και που τους τονώσαμε και το ηθικό και την αυτοεκτίμηση σχεδόν πέρασαν όλα. Δηλαδή δείτε πώς τα soft skills αν μπουν μέσα στην τάξη κυριολεκτικά μπορούν να εκτινάξουν την απόδοση των μαθητών. Αυτή τη στιγμή παρατηρώ τα βιβλία της κόρης μου και τι να δω, ότι προσπαθούν, ότι κάνουν πολλαπλασιασμό διαίρεση μαζί. Ότι το παιδί δεν έχει μάθει αφαίρεση και προσπαθεί να κάνει διαίρεση. Ότι έχουν απαξιώσει οποιοδήποτε παλιό τρόπο υπήρχε στο να μαθαίνουμε πράγματα. Αυτά είναι απαράδεκτα, κυριολεκτικά είναι απαράδεκτα. Λυπάμαι που τα βιβλία δημιουργήθηκαν και από συναδέλφους μου, αλλά και από εκπαιδευτικούς όλα τούτα. Αλλά είναι μια επιτακτική ανάγκη να αλλάξουμε εντελώς και οι δεξιότητες και τα soft skills που λέτε να έχουν πραγματικό αντίκρισμα. Και στο κάτω-κάτω, αν το παιδί χρειάζεται εποπτεία για να αποδώσει, σκεφτείτε πόσο μάλλον ένας εκπαιδευτικός. Αλήθεια, να ρωτηθήκατε τέτοια φόρτιση που έχουν εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη, πώς αποφορτίζεται. Στην οικογένειά τους αποφορτίζεται. Όμως θα έπρεπε να έχουν έναν τρόπο, όπως και οι ψυχολόγοι, να μπορούν να πούν και να βγάζουν όλα όσα τους απασχολούν και όλα όσα τους έχουν φορτώσει συναισθηματικά. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να ρωτήσω, μια που το θέσατε έτσι, για τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Υπάρχει τελικά κάποια συσχέτιση ανάμεσα σε αυτές τις δεξιότητες που διδάσκονται στα εργαστήρια δεξιοτήτων στα σχολεία και στις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας?
Δεν ξέρω αν θέλει να πει η Μαρία, αλλά η αγορά εργασίας περιλαμβάνει επαγγέλματα τα οποία απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες. Έτσι και ως δεν μπορούμε να τις καλύψουμε όλες, όμως θα πρέπει ναι, αυτά τα εργαστήρια να αποτελέσουν τον προπομπό κυριολεκτικά και να συνδεθούν με την αγορά εργασίας. Αυτό που λέω, στον ακαδημαϊκό χώρο θεωρείται αμαρτία, το ξέρετε. Το γεγονός ότι είπα ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να συνδέσουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας μπορεί να φέρει την αντίδραση, μα τι είναι αυτές οι αγοραίες απόψεις που έχετε. Το έχω ακούσει άπειρες φορές. Θεωρούν ότι η ακαδημαϊκή εκπαίδευση πρέπει να ξεκομμένει από την κοινωνία, πρέπει να ξεκομμένει από την αγορά εργασίας, να μην καθορίζεται από αυτή για να υπάρχει ελευθερία του ακαδημαϊκού λόγου. Όμως η ακαδημαϊκότητα δεν καθορίζεται από αυτό, από την περιχαράκωση. Ίσα-ίσα μια ανοιχτή εκπαίδευση είναι που πραγματικά μπορεί να ανταγωνιστεί. Το πώς υλοποιούνται τώρα, ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εντάξει. Φαντάζομαι χρειαζόμαστε 10 ημερίδες για να το κάνουμε αυτό. Κύριε καθηγητά, να πω πάνω σε αυτό για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, λόγω του επαγγέλματος, επειδή είμαι εκπαιδευτικός. Είναι μία εξελιγμένη μορφή, επειδή έχω δει και τα βιβλία και το αναλυτικό πρόγραμμα, της παλιάς ευέλικτης ζώνης. Που παλιά η ευέλικτη ζώνη χρησιμοποιούνταν για να κάνουμε λίγο παραπάνω ιστορία ή μαθηματικά ή ό,τι δεν είχαμε προλάβει να το καλύψουμε, οπότε η ευέλικτη ζώνη ήταν μια πάρα πολύ καλή ώρα. Τώρα έχουμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Αυτό που δεν πρέπει να συγχαίουμε είναι ότι τα εργαστήρια δεξιοτήτων δεν είναι εργαστήρια επαγγελματικών δεξιοτήτων. Για να φτάσουμε να έχουμε επαγγελματικές δεξιότητες, θα πρέπει πρώτα να δούμε, όπως το ανέφερε νομίζω κάποια συνάδελφο στο chat, την καλλιέργεια της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης των παιδιών και σίγουρα την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων συναισθηματικής αγωγής, να καταλάβουν, να αναγνωρίσουν τα παιδιά τα συναισθήματα και να μπορέσουν να βρουν κάποια από αυτά ή όλα από αυτά στον δικό τους εαυτό. Άρα, επανερχόμαστε στον αρχικό παρονομαστή που είχαμε θέσει με τον καθηγητή, στην αναδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Μπορεί τα εργαστήρια αυτά, αν τα δούμε μεμονωμένα, να είναι εξαιρετικά, όμως έτσι όπως έχουν εισαχθεί στα σχολεία, πιθανά στο τέλος να μην προσφέρουν και τίποτα. Μπορεί να προσφέρουν πολλά, μπορεί και τίποτα όμως, γιατί δεν έχει αναθεωρηθεί αυτή η βάση, η εκπαιδευτική βάση. Καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω, σχετικά με την επαγγελματική επιλογή, ποια θα μπορούσε να είναι η συσχέτισή της με τα έμφυλα στερεότυπα. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Η άλλη ερώτηση αφορά τον κύριο Παπάνη. Και αφορά το χαρακτηρισμό του για το δημόσιο τομέα ως πληγή. Προφανώς το ανέφερε ως μεταφορά. Όχι. Γιατί ο δημόσιος τομέας καλύπτει και έχει και ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Ή κάνω λάθος? Λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε. Πραγματικά κάνετε λάθος. Δεν θα έπρεπε να είναι μονάχα το δημόσιο, το αγαθό. Θα έπρεπε να είναι η κοινωνία το αγαθό. Άλλο ο κοινωνικός τομέας, άλλο ο δημόσιος τομέας. Ο δημόσιος τομέας αφορά το κράτος και τις υπηρεσίες του. Η κοινωνία είναι κάτι το ευρύτερο. Δεν, προς Θεού, δεν λέω να πάμε στην απόλυτη ιδιωτικοποίηση των πάντων, που δεν ξέρεις αν καλέσεις ασθενοφόρο πώς θα πληρώσεις μετά, αλλά μιλάμε πια για τον κοινωνικό τομέα και όχι το δημόσιο τομέα. Έτσι, δεν είναι δυνατόν ένα κράτος των 8 εκατομμυρίων στην πραγματικότητα, 9 εκατομμυρίων, να έχει 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους. Είναι κάτι το άρρωστο εντελώς. Είναι αυτό που δεν αφήνει την Ελλάδα να πάει στο επόμενο βήμα, να γίνει ένα προηγμένο κράτος. Είναι αυτό που δεν αφήνει τις επιχειρήσεις μας να αναπτυχθούν. Κυριολεκτικά δεν ξέρω τι ακριβώς παράγει. Είναι ορισμένα αγαθά, γιατί φαντάζομαι, κύριε Ντόβα, σε αυτά αναφέρεστε. Αναφέρομαι στα σχολεία. Αναφέρεστε στην παιδεία, στην υγεία, στην ασφάλιση κλπ. Αυτά πρέπει να είναι πάντοτε υπό το βλέμμα, το άγρυπνο του δημοσίου τομέα, δίνοντας όμως την ευκαιρία να αναπτυχθούν κοινωνικά από προσπάθειες και του τρίτου τομέα της οικονομίας και ιδιωτών παράλληλα. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Στο κάτω-κάτω θεωρώ ότι το τι γίνεται σήμερα με όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε, γιατί δεν μπορεί να ισχύουν πράγματα που ήσχαν τη δεκαετία του 80. Τέλος πάντων, ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά αντιπιχειρήματα. Πάρα πολλά αντιπιχειρήματα. Αλλά εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι τα δημόσια πανεπιστήμια δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από τα ιδιωτικά.
και επειδή δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από τα ιδιωτικά, ναι, πρέπει να τα επιτρέψουμε. Τι να κάνουμε, θα μπορέσουμε να τα ανταγωνιστούμε. Είμαστε καλύτεροι στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και για την πρώτη ερώτηση, για τα έμφυλα στερεότυπα, πώς σχετίζονται με την επαγγελματική επιλογή. Ναι, κύριε Παπάνε, ναι. Όχι, πείτε. Τα έμφυλα στερεότυπα, σας είπα ότι είναι σήμερα ένα βασικό αίτημα. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρχουν στερεότυπα. Το αίτημα της ισότητας στον εργασιακό χώρο είναι ένα αίτημα της εποχής. Θα δείτε ότι πολλές πολιτικές εργασιακές πλέον διαμορφώνονται βάσει αυτού. Από την άλλη, φυσικά, νομίζω ότι ο επιδοματικός χαρακτήρας αυτών των πραγμάτων πρέπει να περιοριστεί. Παραδείγματος χάρη, δεν πρέπει να υπάρχει, κατά την άποψή μου πάντοτε, ποσόστοση υπέρ κάποιας ομάδας, επειδή ακριβώς και οι γυναίκες αλλά και οι άλλοι που προσδιορίζονται διαφορετικά είναι εξίσου ικανοί με τους άντρες και πολύ ικανότερες πολλές φορές και μπορούν κυριολεκτικά να τους ανταγωνιστούν και να κερδίσουν τη θέση εργασίας. Δεν χρειάζεται να επιδοτούμε κανέναν αυτή τη στιγμή. Ναι, νεοφιλελεύθερες είναι, δυστυχώς ή ευτυχώς. Καθένας έχει τις απόψεις του, φαντάζομαι. Θέλω να ρωτήσω, το θίξαμε πάλι και αυτό το θέμα, το ποσοστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων στη διάρκεια της ζωής τους μπαίνουν στη διαδικασία να αλλάξουν την καριέρα τους. Και είπε ο κύριος Παπάνης ότι οι παρετήσεις στο μέλλον θα είναι ακόμα συχνότερες λόγω χαλάρωσης των κοινωνικών δικτύων. Αλλάζουμε λοιπόν κλάδο, αλλάζουμε εταιρεία, αλλάζουμε και αντικείμενο. Σε πολλές χώρες του εξωτερικού αυτό είναι κάτι σύνηθες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα όμως είναι ένα ακαθόδες ζήτημα. Είπαμε κάποια πράγματα για την κουλτούρα μας, την οτροπία μας, περί μονιμότητας, ασφάλειας. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που συμβαίνει αυτό. Και πώς τελικά θα σπάσει, περιμένουμε απλά να χαλαρώσουν τα δίκτυα? Θα σπάσει γιατί απλούστατα οι οικονομικές συνθήκες θα το απαιτήσουν να σπάσει. Ναι, θα ήθελα όλοι οι Έλληνες και όχι μόνο όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα να έχουν μια μόνιμη και σταθερή εργασία. Αυτό παρέχει ασφάλεια. Όμως η μονιμότητα ορισμένων δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των υπολείπων. Δεν μπορεί η μισή να είναι άνεργη για να είναι μόνιμη η υπόλοιπη. Θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο ούτως ώστε όλες αυτές οι κοινωνικές αδικίες και ειδικά οι αδικίες των προηγουμένων ετών να αρθούν. Γιατί αυτά που φάγαν εντός εισαγωγικών οι δικές μου γενιές ουσιαστικά πληρώνονται από τις επόμενες γενιές και όχι από εμάς. Επομένως, ναι, είμαι υπέρ μιας κοινωνικής ισότητας και θεωρώ ότι θα πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να βάλουμε αυτό το αξιοκρατικό σύστημα, όχι όμως με τον τρόπο που το φαντάζεσαι, γιατί αν βάλουμε την αξιοκρατία, οι μισοί πρέπει να απολυθούμε. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να θεσπίσουμε διαφορετικά κριτήρια και κυρίως να αλλάξουμε την νοοτροπία των παιδιών. Και να ξέρετε ότι, όπως λέω πάντα, η αλλαγή γίνεται στην νηπιαγωγία. Αυτοί που θα προκαλέσουν την αλλαγή δεν είστε ούτε εσείς ούτε εγώ. Εμείς ουσιαστικά πήραμε την πορεία μας. Είναι τα παιδιά που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νηπιαγωγείο που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν χιλιάδες νέες συνθήκες. Αυτά θα αλλάξουν. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πώς επιδρούν τα ΜΜΕ στη διαμόρφωση ενός προτύπου επιτυχίας στα παιδιά στο πλαίσιο της κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας και πώς μπορούν οι γονείς να ελέγξουν αυτές τις επιδράσεις. Ξέρω βέβαια ότι τα μέσα κατά καιρούς έχουν θεωρηθεί ισχυρά, ανίσχυρα κλπ, αλλά θα ήθελα τη δική σας θέση. Η δική μου θέση είναι αυτή που λέει η επιστήμη, ότι στην Ελλάδα τα δίκτυα, ειδικά τα ΜΜΕ, ναι μεν είναι πολύ πολύ δυνατά, εφόσον όμως καταφέρουν και επηρεάζουν ένα σημαντικό άλλο ακόμα. Επομένως, αν επηρεαστεί αυτός ο σημαντικός άλλος, παραδείγματος χάρη ο πατέρας ή η μητέρα της οικογένειας, ενδεχομένως να επηρεαστούν και τα παιδιά. Όμως, άλλες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά ουσιαστικά επηρεάζονται πια όχι από τα ΜΜΕ, τα παραδοσιακά και τα κλασικά, αλλά κυρίως από το διαδίκτυο. Και εκεί είναι που πρέπει να
δώσουμε έμφαση. Το διαδίκτυο είναι ανεξέλεγκτο αυτή τη στιγμή. Οι επιρροές που δέχονται τα παιδιά είναι απίστευτα. Ξέρετε ότι ενώ εμείς μιλάμε για το Me Too, για τα δικαιώματα των γυναικών κλπ. Κλπ. Η μουσική που ακούν τα παιδιά μας περιλαμβάνουν στίχους που θα έπρεπε κυριολεκτικά να καταγγελθούν στις επιτροπές ισότητας. Είναι στίχοι που έχουν τη γυναίκα ως απόλυτο σεξουαλικό αντικείμενο, στίχοι που προάγουν τα ναρκωτικά κλπ. Κλπ. Ακούστε λίγο τα τραγούδια των παιδιών σας και θα καταλάβετε τι σας λέω. Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη λήψη αποφάσεων? Πώς ένα παιδί δηλαδή θα φτάσει στο να έχει αυτή την δεξιότητα της αυτοαποφασιστικότητας? Θα ξαναμιλήσω εγώ, Μαρία, αν θες παρεμβαίνεις, εντάξει. Να σας πω το παράδοξο. Στην Ελλάδα ζητάμε δημοκρατία, αλλά για σκεφτείτε λίγο πώς δημοκρατία υπάρχει στο σπίτι μας. Υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στο σπίτι μας δημοκρατία, αν δεν συμμετέχουμε όλοι στις αποφάσεις στο βαθμό που μας αναλογεί, έτσι, γιατί μην περιμένετε από ένα παιδί δίχως εμπειρίες ζωής να μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις. Εμείς έχουμε μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής από το παιδί, επομένως έχουμε ένα λόγο παραπάνω, αλλά παρόλα αυτά, αν ένα σπίτι δεν είναι δημοκρατικό, ένα παιδί αν δεν έχει μεγαλώσει δημοκρατικά, και ξέρετε τι εννοώ μη δημοκρατικά, όταν λέτε στο παιδί πού θέλεις να πας, θες να πας στη ρυθμική, θες να πας στο μπαλέτο, θες να πας στην τάδε δραστηριότητα, γιατί δεν του λέτε μήπως δεν θες να κάνεις τίποτα και να μένεις σπίτι? Αυτό θα ήταν δημοκρατία. Αν εσείς καθορίζετε τους όρους της δημοκρατίας, δεν είναι ακριβώς δημοκρατία, είναι ένα είδος ολιγαρχίας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ας εκπαιδευτούμε λίγο στη δημοκρατία και θα δείτε ότι θα παραγάγουμε πολίτες που παίρνουν αποφάσεις. Ποιος είναι ο ρόλος των δυσλειτουργικών πεπιθήσεων στη λήψη της επαγγελματικής απόφασης? Δυσλειτουργικές πεπιθήσεις και σε μικρότερη ηλικία, ας πούμε, σε ένα παιδί γυμνασίου, πολύ πριν συμπληρώσει το μηχανογραφικό. Άντε, Μαρία, απάντησε το. Ωραία. Δυσλειτουργικές αντιλήψεις δεν έχει το ίδιο το παιδί. Έχει το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το παιδί. Το παιδί αφουγκράζεται με όλα αυτά που συμβαίνουν στην οικογένεια, όλα αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο. Επομένως, δεν θα πω ότι ενστερνίζεται, θα πω ότι διαμορφώνει μια δική του άποψη, μια δική του αντίληψη, αφού έχει ακούσει όλα αυτά που, όλα αυτά στα οποία έχει ανοιχτά τα αυτιά του. Οι αντιλήψεις αυτές σίγουρα επηρεάζουν την επαγγελματική επιλογή και είναι αυτές που, όπως σας είπε και ο κύριος Παπάνης και εγώ στην αρχή, δημιουργούν αυτή την ουτοπική εντύπωση επαγγελματικής επιλογής. Θεωρούν, όπως για παράδειγμα το να γίνω TikToker ή να γίνω YouTuber, βλέποντας όλα αυτά τα βίντεο, ότι αυτό μπορεί να το κάνουν και οι ίδιοι ή να έχουν τις ίδιες οικονομικές απολαβές. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, απλά επηρεάζονται από κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή τους φαντάζει εξαιρετικό, τους φαντάζει μεσοδοφόρο, τους αρέσει πάρα πολύ στα μάτια τους, έχει πιθανά την έγκλη αυτή που επιζητούν στην εφηβική ηλικία και βάσει αυτών προσαρμόζεται μέχρι ενός σημείου και επαγγελματική επιλογή. Εκεί ερχόμαστε εμείς, οι εκπαιδευτικοί, οι σύμβουλοι και οι γονείς. Όχι για να επηρεάσουμε ή να περάσουμε τις δικές μας απόψεις, αλλά να οριοθετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ορθότερη επαγγελματική επιλογή. Σύμφωνα με τον Λόρις Μαλαγκούτσι, τον ιδρυτή των νηπιαγωγείων του Ρέτζο Εμίλια, το παιδί έχει 100 γλώσσες και γεννιέται με πολλές δυνατότητες και πολλές εκφράσεις και προοπτικές που οθούν η μία την άλλη, αλλά τις οποίες εύκολα αποστερούνται τα παιδιά εξαιτίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Το σχολιάσαμε αυτό αρκετά, αλλά θα ήθελα να μου πείτε και η κυρία Γιουμού και ο κύριος καθηγητής, πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις δυνατότητες, πώς μπορούμε να τις ανιχνεύσουμε με κάποιες πιο συγκεκριμένες τεχνικές ίσως. Να πω λίγο για την μιας και αναφερθήκαμε στο Ρετζί Εμίλια.
Καταρχήν, αυτό που σίγουρα θα γνωρίζετε περισσότερο, υπάρχουν σχολεία, κυρίως ιδιωτικά, τα οποία ασχολούνται με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Και η εκπαίδευση γίνεται βάση αυτής της μεθόδου και αυτών των αρχών. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να εφαρμοστεί, δεν εφαρμόζεται στα δημόσια σχολεία. Ακόμα στον υπηαγωγείο, και νομίζω η κυρία Ζάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό αργότερα, οι δραστηριότητες που κάνουν ή ακόμα και η ανάγνωση παραμυθιών δίνει την δυνατότητα δημιουργίας δεξιοτήτων που πιθανά εμείς οι ενήλικες να μην το έχουμε καν υπόψη μας. Οι τεχνικές που φαντάζουν ιδανικές και μπορούν να εφαρμοστούν είναι αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Δραστηριότητες συναισθηματικής αγωγής, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, αν και εφόσον γίνονται σωστά και στο σωστό πλαίσιο, και δραστηριότητες που γίνονταν παλαιότερα στην ευέλικτη ζώνη, οι οποίες ήταν εξαιρετικές. Και να συμπληρώσω ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ξεχαστεί τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε μια μεγάλη μόδα από το 2010 μέχρι το 2020, αλλά εγώ συνεχίζω να πιστεύω, στο κομμάτι της φιλαναγνωσίας. Να μάθουμε δηλαδή στα παιδιά να αγαπούν το βιβλίο. Όχι γιατί κάτι πρέπει να αποστηθήσουν και να περάσουν εξετάσεις, αλλά να το ανοίξουν από περιέργεια, μόνο και μόνο για να δουν τις εικόνες και πώς μεταφράζεται αυτή η εικόνα και ποιο είναι το μήνυμα της εικόνας. Η ανάγνωση βιβλίων, είτε αυτά είναι λογοτεχνικά, είτε είναι ιστορικά, είτε είναι παραμύθια, δίνει μια εξαιρετική δυνατότητα δημιουργίας δεξιοτήτων, ειδικότερα στα παιδιά μικρότερων ηλικιών, νηπιαγωγείου και πρώτων σχολικών ετών στο δημοτικό σχολείο. Θέλω να ρωτήσω για κάτι ακόμα. Υπάρχει μια κατηγορία μαθητών που αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες. Είτε πιο απλές, είτε πιο σύνθετες. Αναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΗ, σωματικές αναπηρίες, σύνθετα οικογενειακά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Ποια εμπόδια αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και ποιες προοπτικές έχουν για να ενταχθούν αργότερα στην αγορά εργασίας, με δεδομένο ότι ήδη υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση τόσο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Είπε ο κύριος καθηγητής προηγουμένως το παράδειγμα με τον αυτισμό και πώς ένα παιδί που είναι στο φάσμα μπορούμε να ανιχνεύσουμε μάλλον κλίσεις και ενδιαφέροντα που έχει, έτσι ώστε να τα καλλιεργήσουμε και να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατεύθυνση. Υπάρχει μια κατηγορία μαθητών. Ωραία. Να πούμε ότι η κατηγορία αυτή των μαθητών με όποια διαταραχή, όποια αναπηρία περιλαμβάνει, χωρίζεται σε υποκατηγορίες. Μιλάμε δηλαδή για λειτουργικά παιδιά και μη λειτουργικά. Στα μη λειτουργικά, δυστυχώς, οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Μάλλον, οι επαγγελματικές δυνατότητες είναι περιορισμένες. Και σε μια τέτοια περίπτωση, σε ποιες περιπτώσεις, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε άλλες δεξιότητες πρόσβαση στην καθημερινή ζωή ή στις ανάγκες καθημερινής διαβίωσης. Οπότε εκεί ξεχνάμε τελείως τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Στα λειτουργικά παιδιά, αν μιλάμε για αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ή για ελευθερία νοητική αναπηρία, εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία είτε γίνονται στα ΕΝΕΓΙΛ, στα ειδικά δηλαδή γυμνάσια και λύκεια, ή στα ΕΚ, τα οποία προγράμματα αυτά ασχολούνται με ειδικότητες επαγγελμάτων, είναι περισσότερο πρακτικά εργαστήρια που μπορούν να καθοδηγήσουν τα παιδιά στην επιλογή κάποιου επαγγέλματος. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις αισθητηριακές αναπηρίες, υπάρχουν αντίστοιχοι σύλλογοι οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, όπως για ο Σύλλογος Τυφλών, που εδρεύει ο Φάρος Τυφλών, που εδρεύει στο ΚΕΑΤ, στην Καλλιθέα, αλλά και ο Σύλλογος Σκοφών Ελλάδος, που
βάση των εστιακών διαταραχών αντίστοιχα βοηθάει, συμβουλεύει, προσανατολίζει τα άτομα αυτά στην καταλληλότερη επιλογή επαγγέλματος. Ή μέσω του συλλόγου υπάρχουν διάφορες θέσεις εργασίας που μπορούν αυτά τα άτομα να απορροφηθούν. Τα εμπόδια που θα υπάρξουν στο επαγγελματικό τους μέλλον υπάρχουν από πριν, δυστυχώς. Δηλαδή ο κοινωνικός αποκλεισμός, όσο και να μην θέλουμε να το αποδεχτούμε και να όλοι στο μυαλό μας να φανταζόμαστε ότι είμαστε τρομερά ανεκτικοί απέναντι σε κάποιο είδους διαταραχή, ουσιαστικά τον εφαρμόζουμε και εμείς οι ίδιοι αυτόν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τον εφαρμόζουμε όταν ακόμα και με ένα βλέμμα περιέργειας θα κοιτάξουμε έναν άνθρωπο με σωματική αναπηρία στο δρόμο ή δεν θα σεβαστούμε τη ράμπα αναπήρων. Ή δεν θα βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο που έχει στηριακή αναπηρία ή σωματική αναπηρία να περάσει απέναντι, να του δώσουμε πρόσβαση και προτεραιότητα. Επομένως, όταν η κοινωνία εξ αρχής εφαρμόζει αυτόν τον αποκλεισμό, σίγουρα θα τον εφαρμόσει και στο επαγγελματικό μέλλον αυτών των ατόμων. Γι' αυτό και ισχυροποιούνται πολύ περισσότερο οι σύλλογοι τους, που απαρτίζονται από ανθρώπους που έχουν αυτή τη διαταραχή και προσπαθούν να απορροφηθούν επαγγελματικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δομές και κυρίως στα ΙΕΚ υπάρχουν αυτά τα επαγγελματικά εργαστήρια που σας είπα, τα οποία μαθαίνουν αυτές τις δεξιότητες στα παιδιά με αναπηρία και μπορούν να απορροφηθούν σε πολύ συγκεκριμένους τομείς εργασίας. Θα ήθελα να δούμε τώρα μερικές ερωτήσεις από το κοινό. Από ποια ηλικία συνήθως φαίνεται η κλίση ενός παιδιού σχετικά με αυτό που θέλει να γίνει πραγματικά όταν μεγαλώσει, πρώτη ερώτηση. Εξαρτάται από τα επαγγέλματα κάθε φορά. Προχθές κάναμε κάποιες έρευνες σχετικά με τους ηθοποιούς και είδαμε παραδείγματος χάρη ότι τα παιδιά από τον νηπιαγωγείο ήδη που θέλουν ή έχουν κλίσει προς την υποκριτική κάνουν τα εξής. Αλλά πείτε μου πόσα παιδιά δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη έχουν πολύ πιο έντονα φανταστικούς φίλους με τους οποίους συνομιλούν. Τους αρέσει να δίνουν μικρές παραστάσεις μπροστά σε κόσμο. Τους αρέσουν να μιλάνε διαρκώς με τις κούκλες τους. Τους μπορούν και αποστηθίζουν κείμενα με τον εξής τρόπο, ότι κάθε τι το συνδέουν με την προσωπική τους εμπειρία. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι ενδεχομένως κάποιος μελλοντικά να έχει ταλέντο στην υποκριτική, αλλά αυτό ποτέ σε πολύ μικρή ηλικία δεν μπορούμε να το υποθέσουμε, γιατί απλούστατα θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια και η εφηβεία που είναι μια δεύτερη γέννηση μέχρι να παγιωθούν αυτές οι κλίσεις και οι προτιμήσεις του. Έχουμε ακόμα... ρωτάει κάποιος φίλος από το κοινό, πώς πιστοποιούνται τα soft skills στην αγορά εργασίας? Στα soft skills είναι με τον εξής τρόπο ή με την προσομοίωση του επαγγέλματος που κάνουν πολύ στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη μια προσομοίωση διδασκαλίας ενδεχομένως, μέσω διαφόρων τεστ που υπάρχουν και φυσικά κυρίως μέσω της συνέντευξης. Εννοείται ότι τα soft skills ακούγονται πολύ δεξιά, πολύ γενικά, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες συνδέονται με αυτά τα soft skills και μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο είναι μετρήσιμα ή δεν είναι. Ρωτάει ένας, η Μαρία, είμαι, λέει, στο εξής δίλημα, σπουδές ή εργασία. Εργάζομαι εδώ και 4 χρόνια σε μια πολύ καλή εργασία, σχετική με το πρώτο μου πτυχίο, μηχανικό σε αεροσκάφη, με καλό μισθό στη Βιωτία. Το 2020 πέρασα μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στη Σχολή Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη. Προσπάθησα να κάνω και τα δύο παράλληλα, δίχως κανένα αποτέλεσμα, λόγω απόστασης. Έφτασα να χρωστάω 25 μαθήματα. Δεν ξέρω τι να αποφασίσω. Να παρατήσω την εργασία μου σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς ή το πανεπιστήμιο το οποίο έχει πολύ καλή απορρόφηση εργασίας. Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή απόφαση. Τι κάνουμε εδώ στα διλήμματα? Να τα κάνετε, να κρατήσει τη δουλειά και να κάνει part-time τις σπουδές. Αυτό. Λοιπόν,
Και επίσης ρωτάει ένας φίλος ποια είναι η τοποθέτησή σας για τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα ως προς τις προοπτικές ανάμεσα στα επαγγέλματα του μέλλοντος. Θεωρητικώς έχουν πολύ μικρές προοπτικές, να ξέρετε, τουλάχιστον με την κλασική μορφή της αποκατάστασης όπως την εννοούν οι Έλληνες. Παρόλα αυτά, αν το παιδί έχει κλείσει σε αυτά, εγώ δεν το εμπόδιζα με κανένα τρόπο. Είναι ένα χάρισμα, είναι ένα τάλαντο όποιος το έχει, το οποίο πρέπει να καλλιεργηθεί. Και κυριολεκτικά, οθήστε τα παιδιά σας σε αυτά τα επαγγέλματα, τουλάχιστον να ομορφύνει η κοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά και κυρία Γιουμούκη, για τις πολύ διεξοδικές απαντήσεις σας και διευκρινιστικές και κατατοπιστικές και χρήσιμες. Μας έχετε λύσει πάρα πολλές απορίες, γιατί όλοι μας έχουμε αυτά τα μεγάλα διλήμματα που έρχονται και πανέρχονται και μας απασχολούν. Αν έκανα καλά, αν πάσχω κι εγώ από το board out, το οποίο μας βασανίζει πλέον. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η επισήμανση, όχι απλά burn out, board out. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος από τους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους εδώ να προσθέσει κάτι. Κυρία Γιουμούκη, κύριε Παπάνη, κύριε... Ένα από τα βιβλία που δίνουμε online, υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός. Και υπάρχει, οπότε μπορείτε να διαβάσετε όλη τη θεωρία του Χόλαντ και αυτά τα πράγματα που συνδέονται με την επιλογή επαγγέλματος. Είναι γραμμένο με μια παλιότερη βιβλιογραφία. Είναι η κλασική μορφή που συνδέει την προσωπικότητα με τα επαγγέλματα, αλλά πιστεύω ότι θα διαφωτίσει αυτούς που δεν έχουν ξανασχοληθεί με το αντικείμενο. Μια καινούργια ερώτηση. Προτείνεται οι μαθητές των μικρών τάξεων του Δημοτικού να εμβαθύνουν περισσότερο στην πληροφορική, έστω και με εξωσχολική βοήθεια, μια που είπαμε για αυτό το flat world και τις τεχνολογίες? Ναι, το κάνουν έτσι και αλλιώς. Η πληροφορική πλέον πάει παράλληλα με οτιδήποτε και οτιδήποτε καθορίζεται από την πληροφορική. Οπότε ναι, ας εμβαθύνουν. Επίσης, ποια είναι η τοποθέτησή σας για σχολές ψυχολογίας και κοινωνικών λειτουργών? Νομίζω το είπαμε όμως ότι συμβουλευτική και οι σχολές ψυχολογίας είναι ανάμεσα στα επαγγέλματα. Και ειδικά των κοινωνικών λειτουργών, γιατί είναι πολύ πιο εφαρμοσμένο από ότι είναι της ψυχολογίας. Για τη βιολογία, τι λέτε? Ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος, όχι στην Ελλάδα ακριβώς, όσο η υγεία και οι πανδημίες από εδώ και πέρα θα ταλανίζουν την οικουμένη και θα καθορίζουν τις οικονομικές σχέσεις, ναι, η βιολογία θα χρειάζεται. Όχι όμως ως καθηγητής σε σχολείο, προς Θεού, μην κάνετε τέτοια αμαρτία. Ναι, έχετε δίκιο, υπάρχουν τόσοι ανοιχτοί ορίζοντες, αλλά πολλές φορές και η έλλειψη γνώσης που είχαμε από τα μικρά μας χρόνια. Για παράδειγμα, ακούγαμε νομική και νομίζαμε ότι πρέπει να είσαι μόνο συνήγορος ή πολιτική αγωγή στο δικαστήριο και δεν γνωρίζαμε ότι γίνεσαι διπλωμάτης, γίνεσαι νομικός σύμβουλος επιχειρήσεις, ανοίγεις δικά σου γραφεία, δουλεύεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα και όλα αυτά. Επομένως, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας παρουσία και βοήθεια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν να βοηθάνε τα παιδιά τους και τον εαυτό τους. Ευχαριστώ λοιπόν τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Ευστράτιο Παπάνη, την υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κυρία Γιουμούκη, την κυρία Καραμπάση και βέβαια να ευχαριστήσω το καταπληκτικό κοινό μας, όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε εδώ απόψε με αμείωτο ενδιαφέρον. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε όλους.